Thank you.
Νέο βιταμινούχο νερό Super Fruits Water Ready for Action. Πολύ δυνατό σε γεύση. Για ενέργεια στο full, χωρίς ζάχαρη. Νέα Super Fruits Water. Άλλαξε τη μέρα σου. Αποτυχή το σαβέ. Βρείτε τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου και μην ξεχνάτε την υπηρεσία δωρεάν διανομής με ένα τηλεφώνημα στο πλησιέστερο κατάστημά μας. Η ποιότητα που μας αξίζει.
Είναι όπως η ζωή. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τα βήματα. Αρκεί να ακούς το χτύπο της καρδιάς σου. Δεν χρειάζονται κανόνες για να κάνεις τη σωστή κίνηση. Αρκεί η συνείδησή σου. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Κάνει ένα κύκλο. Όμως για να υπάρχει ζωή, πρέπει να την προστατεύουμε. Το Ζαγόρι Go Green είναι το πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο νερό σε φιάλες από ανακυκλωμένο πλαστικό, μειώνοντας τη χρήση νέου πλαστικού στις συσκευασίες του. Ζαγόρι, το καλό το έχουμε μέσα μας. Νέο βιταμινούχο νερό Super Fruits Water Lemon Bliss. Πολύ δυνατό σε γεύση. Για απόλυτη ισορροπία, χωρίς ζάχαρη. Νέα Super Fruits Water. Άλλαξε τη μέρα σου. Αποτυχή το σαβέ. Βρείτε τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου και μην ξεχνάτε την υπηρεσία δωρεάν διανομής με ένα τηλεφώνημα στο πλησιέστερο κατάστημά μας. Η ποιότητα που μας αξίζει. Βιταμινούχο νερό, Super Fruits Water, Ready for Action. Πολύ δυνατό σε γεύση. Για ενέργεια στο full, χωρίς ζάχαρη. Νέα Super Fruits Water. Άλλαξε τη μέρα σου. Αποτυχή το σαβέ.
φιλοσοφία της ομάδας μας είναι τα παιδιά να έρχονται στην προπόνηση χαρούμενα και να φεύγουν ακόμη πιο χαρούμενα. Θέλουμε πάρα πολύ αυτό να το πετύχουμε και κυρίως στα τμήματα των υποδομών. Βασικό μέλημα της ομάδας είναι τα παιδιά να ευχαριστούν τον μπάσκετ και να διαμορφώσουν χαρακτήρες που διέπονται από αρχές και ιδανικά όπως πειθαρχία και ομαδικότητα. Ο στόχος της ομάδος είναι να προσελκύει αθλήτριες από μικρές ηλικίες. Θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι να ανεβάσουμε τρεις αθλήτριες από τις ακαδημίες της ομάδος και να μπορέσουν να μας βοηθήσουν στο μεγάλο και δύσκολο έργο που έχουμε στην Α1 γυναικών. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τα βήματα. Αρκεί να ακούς το χτύπο της καρδιάς σου. Δεν χρειάζονται κανόνες για να κάνεις τη σωστή κίνηση. Αρκεί η συνείδησή σου. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Κάνει ένα κύκλο. Όμως για να υπάρχει ζωή, πρέπει να την προστατεύουμε. Το Ζαγόρι Go Green είναι το πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο νερό σε φιάλες από ανακυκλωμένο πλαστικό, μειώνοντας τη χρήση νέου πλαστικού στις συσκευασίες του. Ζαγόρι, το καλό το έχουμε μέσα μας. Νέο βιταμινούχο νερό Super Fruits Water Red Boost. Πολύ δυνατό σε γεύση. Για ενίσχυση του οργανισμού χωρίς ζάχαρη. Νέο Super Fruits Water. Άλλαξε τη μέρα σου. Αποτυχή το σαβέ. Το παιχνίδι της Κυριακής ήταν το πρώτο μας επίσημο παιχνίδι μετά από 5 μήνες. Παίξαμε με τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου, μια εξαιρετική ομάδα με τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη ιστορία. Και σαν πρώτο παιχνίδι είμαι αρκετά ευχαριστημένος, πρώτα απ' όλα γιατί κερδίσαμε και δεύτερον γιατί οι κοπέλες δείξανε τα ψυχικά αποθέματα που χρειαζόταν για να πάρουν το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε μια δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή με το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό και με τα συνεχόμενα ταξίδια που έχουμε, με τα Χανιά μετά από μια εβδομάδα. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή είναι να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν και ψυχολογικά έτοιμοι αλλά και αγωνιστικά. Είναι λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι γιατί μόλις ήρθε η ξένη μας προχθές. Πρώτο παιχνίδι ήταν με την Δάφνη και προσπαθούμε γενικά με το
με τις προπονήσεις που είναι λιγοστές, γιατί Τετάρτη Κυριακή δεν μπορεί να κάνεις και πολλές προπονήσεις, να τη βάλουμε σε, σε ένα παιχνίδι το οποίο έχουμε μάθει από την αρχή της προετοιμασίας να παίζουμε. Από εκεί και ύστερα, αν δεν υπήρχε αυτό το πρωτάθλημα που σταμάτησε με τον κορονοϊό, θα μιλάγαμε υπό άλλες συνθήκες, ένα παιχνίδι το οποίο θα ήμασταν εμείς το φαβορί. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι οι συνθήκες, εμείς είμαστε το outsider, ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μας, να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να προετοιμαστούμε και για το επόμενο που θα είναι το παιχνίδι με τα Χανιά εκτός έδρας. Καλησπέρα καταρχάς. Ξεκινήσαμε την Τετάρτη, παίξαμε με τη Δάφνη στην Αθήνα. Ένα περίεργο παιχνίδι ομολογουμένως, γιατί ήταν το πρώτο μετά από 5 μήνες αποχής. Στο σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε, ότι είμαστε υγιείς. Δεν παίξαμε και το καλύτερο μπάσκετ που μπορούσαμε, αλλά κερδίσαμε, αυτό μετράει. Την Κυριακή παίζουμε κόντρα στο Παναθηναϊκό στο γήπεδό μας. Πρώτο παιχνίδι εντός έδρας μετά την επανέναρξη. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, τη σεβόμαστε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ομάδα. Βρείτε τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου και μην ξεχνάτε την υπηρεσία δωρεάν διανομής με ένα τηλεφώνημα στο πλησιέστερο κατάστημά μας. Ποιότητα που μας αξίζει.
Thank you.
και φίλοι του γυναικείου μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Πασιανά, καλησπέρα από το νέο κλειστό γυμναστήριο Ανίνων. Εδώ όπου σήμερα θα διεξαχθεί ένα μεγάλο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον Πασιανά και τον Παναθηναϊκό. Δύο ομάδες οι οποίες αναμφίβολα έχουν κλέψει την παράσταση στη φετινή Α1. Ο Μεν Πασιανά η μοναδική αίτητη ομάδα στην κατηγορία με 4 νίκες σε ισάρτημα παιχνίδια. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει 4 νίκες και μία ήττα. 5 αγώνες λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Ένας ΠΑΣ λοιπόν ο οποίος μετράει 4 σερί νίκες, είναι πολύ φορμαρισμένος. Στην επιστροφή βέβαια των ομάδων στο πρωτάθλημα της Α1, μιας και όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, το πρωτάθλημα είχε διακοπεί για περίπου 5 μήνες, λόγω και του COVID-19 φυσικά. Οι ομάδες έχουν επιστρέψει στη δράση, 10 ομάδες πλέον. Ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου και ο Sporting έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Έτσι 10 ομάδες θα διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Ένας Παζιάννα λοιπόν ο οποίος έχει προσταθερέσει το ρόστερ του, καθώς από την ομάδα που ξεκίνησε τη σεζόν δεν συνεχίζουν η Σαμάνθα Κούπερ που πλέον αγωνίζεται στη Γαλλία, η Αγγελική Βιντσιλέου που είναι στη Σουηδία, η Ισπανίδα η Άγγελα Βεντρέλ που αποχώρησε και αυτή, όπως και η Αμερικανίδα Σέντερ. Αθλήτριες για την ακρίβεια, για την ομάδα του Νίκου Δουβίτσα. Συγκεκριμένα είναι η Ράντι Μπράουν με το νούμερο 11, η Αμερικανίδα Κόμπο Γκάρτ. Ένα επιθετικό πολυβόλο θα λέγαμε για την ομάδα του Νίκου Δουβίτσα. Ήδη από το πρώτο παιχνίδι έδειξε τις επιθετικές της αρετές έχοντας 25 πόντους. Ήταν η πρώτη σκόρερ του αγώνα στο διπλό του ΠΑΣ με 68-63 στην Αθήνα απέναντι στη Δάφνη Αγίου Δημητρίου. Και με το νούμερο 9 είναι η Μαρτέ Γκρέις, η έτερη Αμερικανίδα, η οποία αποκτήθηκε για να καλύψει, θα λέγαμε, το κενό της Σαμάρθα Κούπερ, ένα 88 ύψος η Γκρέις. Πολύ καλά στοιχεία έδειξε και η συγκεκριμένη παίχτρια στον πρώτο αγώνα με τη φανέλα του ΠΑΣ, 22 πόντους, 6 rebound στο μάτς με τη Δάφνη και ένα πολύ καθοριστικό καλάθι. Γενικότερα οι άνθρωποι του ΠΑΣ περιμένουν πολλά πράγματα από τις δύο Αμερικανίδες. Και γενικότερα η ομάδα έχει υψηλές φιλοδοξίες. Όπως ξεκίνησε λοιπόν τη σεζόν, θέλει να συνεχίσει πολύ δυνατά και στην επανέναξη του πρωταθλήματος. Στην αντίπεράστη ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του. Μιλάμε φυσικά για την μεγάλη λευκορωσίδα αθλήτρια, την Γελένα Λεουτσάνκα. Μια αθλήτρια η οποία κοσμεί, θα λέγαμε, τα παρκέ της ελληνικής Α1. Μιας και έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της στην μακρόχρονη καριέρα της. Έχει αγωνιστεί σε 3 διαφορετικές ομάδες στο WNBA. Φυσικά στην Ευρώπη έχει γράψει τη δική της ιστορία σε πολύ σπουδαίους συλλόγους. Αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό στη θέση της Houston, της Αμερικανίδα Center. Ήδη στα πρώτα 2 παιχνίδια με την πράσινη φανέλα έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της. Σίγουρα θα είναι πολύ σημαντική για την ομάδα της Έλληνας Καπογιάννη. Και φυσικά και τα υπόλοιπα κορίτσια που βρίσκονται στο ρόστερ του Παναθηναϊκού από την αρχή της σεζόν. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει ψηλές βλέψεις, είχε κερδίσει και τον Ολυμπιακό και του είχε σπάσει εκείνο το τεράστιο αίτητο σερί πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Φυσικά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στη μασκότ, την καινούργια μασκότ Παζιάννενα, που είναι μια νέα καινοτομία της ομάδας και θα βρίσκεται στα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΑΣ στο νέο κλειστό γυμναστήριο Ιωαννίνων. Είναι ένα διαφορετικό χρώμα στο γήπεδο. Είμαστε περίπου 7 λεπτά πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στον Παζιάννα και τον Παναθηναϊκό για την 7η αγωνιστική της Α1 γυναικών. Ένας ΠΑΣ ο οποίος θα προσπαθήσει να είναι όσο πιο ανταγωνιστικός γίνεται και να διεκδικήσει επίσης όρις στη νίκη. Να πούμε και κάποια πιο εξειδικευμένα στατιστικά για τις δύο ομάδες. Ο Παζιάννα με το 4-0 ρεκόρ του που σημειώνει 81 πόντους κατά μέσο όρο με 74% ποσοστό στις βολές, 49,2% στο δίποντο και 40% στο τρίποντο. Κατεβάζει 35,5 rebound κατά μέσο όρο, μοιράζει 19,3 assist, περίπου 9 κλεψίματα, 8,8,
και 3 τάπες κατά μέσο όρο. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός με 70,2 πόντους μέσο όρο στην επίθεση, 69,8 στις βολές, 49,3 στο δίποντο για τις πράσινες. Έναντι του 35,5 του ΠΑΣ, 20 ασίστ κατά μέσο όρο και 5,6 κλεψίματα. Μείνετε μαζί μας γιατί αναμένεται μια σπουδαία αναμέτρηση στο Νέο Χριστό Γυμναστήριο, μια μετάδοση η οποία είναι ευγενική χορηγία των οπτικών Παδιός και των Χόντο Σέντερ. Αθλήτρες των δύο ομάδων να προθερμαίνονται στο παρκέ του νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων. Να πούμε λίγο και τη συνθέση των δύο ομάδων. Για το γηπεδούς ο ΠΑΣ με το νούμερο 5 η Φανέσα Πανούση, με το νούμερο 6 η Ντίνα Σαργιανίδου, με το νούμερο 7 η Πανωρέα Ντάλα, με το νούμερο 8 η Μαρία Κατσαμούρη, με το νούμερο 9 η νεοφερμένη Μαρτέ Γκρέις, με το νούμερο 11 η έτερη νεοφερμένη η Ράντι Μπράουν, με το νούμερο 12 η Έλενα Πάθη, με το νούμερο 13 η Αγγελίνα Χριστάκη, με το νούμερο 14 η Νεφέλη Τσίπη και με το νούμερο 15 η Σταυριανή Βιντσιλέου. Για το Παναθηναϊκό φυσικά προπονητής του ΠΑΣ ο Νίκος Δουβίτσας και βοηθός ο Μάριος Μιχαήλ. Για το Παναθηναϊκό με το νούμερο 0 η Τσάστη Τιρίτ, με το νούμερο 3 η Κόλμπι Μόργαν, με το νούμερο 4 η Ξένια Σελιώτη, με το νούμερο 5 η Ρούλα Μούλη, αρχηγός του Παναθηναϊκού, με το νούμερο 6 η πολύπυρη Λολίτα Λίμουρα, με το νούμερο 8 η Ασπασία Καλαμπάκου, με το νούμερο 9 η Φέη Κοτούλα, με το νούμερο 11 η Ιωάννα Βίελα, με το νούμερο 12 η Πέννη Ζαρή, με το 15 η Αγγελική Σκιάκα, με το 17 η Αργυρός Κουμπάκη και με το 20 η Λευκορωσίδα η Γελένα Λεουτσάντα. Προπονήτρια φυσικά για τις πράσινες η πολύπυρη Έλενα Καμπογιάννη με βοηθούς τον Ανδρέας Γιάκα και τον Αντώνη Τόρβα. Περίπου 3 λεπτά λοιπόν πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης. Οι αθλήτρες εκτελούν κάποιες βολές λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Μια Α1 η οποία δείχνει να υπάρχει ιδιαίτερος ανταγωνισμός στην κορυφή. Είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που είναι τα δύο μεγάλα φαβορί, αλλά από κοντά ο Πασιάννα, ο ήττητος Πασιάννα, είναι η μοναδική αίτητη ομάδα, θυμίζω, στην Α1 και ο Αχανίων φυσικά που κάνει μια καταπληκτική πορεία. 4-1 ρεκόρ και η ομάδα της Κρήτης. Φυσικά ο ΠΑΟΚ που είναι ενισχυμένος, θα παίξει και αυτός το δικό του ρόλο. Είναι και οι υπόλοιπες ομάδες, η Νίκη Λευκάδας, εφαό Ζωγράφου που έχει φορμαριστεί στα τελευταία παιχνίδια, έχει 2 σερή νίκες. Θυμίζω ότι ο εφάο Ζωγράφου είναι ο αντίπαλος του ΠΑΣ την ερχόμενη Κυριακή, σε μια εβδομάδα από τώρα στο Νέο Χριστό Γυμναστήριο. Οι διοικητές έδειξαν ότι σε 2 περίπου λεπτά έχουμε την έναρξη του παιχνιδιού. Να πούμε ότι η διαιτητική τριάδα είναι οι κύριοι Τσιωπάνος, Λουλουδιάδης και Κοροντζόγλου. Νίκος Πουφίτσας και Έλληνα Καμπογιάννη δίνουν τις τελευταίες οδηγίες. Φυσικά από τον Παζιάννη να ξεχωρίζουν για την φοβερή πορεία τους μέσα στιγμής η Βανέσα Πανούση με τις 13 πόντους κατά μέσο όρο και τις 5,3 ασίστ. Είναι ο εγκέφαλος του ΠΑΣ. Οι Αμερικανίδες που είναι νεοφερμένες αλλά έδειξαν να προσαρμόζονται γρήγορα, Μπράουν και Γκρέις. Η Σταυριανή Βιντσιλέου που θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο.
ρόλο, όσο προσαρμόζεται και αυτή, γιατί θυμίζω ότι ο ΠΑΣ είχε προλάβει να αγωνιστεί μόλις σε 3 παιχνίδια πριν τη διακοπή. Μεταγραφή του καλοκαιριού ήταν η Σταυριανή Βιντσιλέου, φυσικά η αρχηγός στην Δίνα Σαριανίδου. Από τον Παναθηναϊκό, το αστέρι θα λέγαμε της ομάδας είναι η Ριντ, η οποία είναι η πρώτη σκόρερ στην Α1 με 20 πόντους κατά μέσο όρο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή από την άμυνα του ΠΑΣ, πρέπει να την περιορίσει. Φυσικά η πολύπερη Λολίτα Λίμουρα που κάνει μια ακόμη καταπληκτική σεζόν με 8,8 πόντους, 6,4 ασίστ. Πρώτη και σε ασίστ η πολύπερη διεθνής αθλήτρια. Φυσικά είναι οφερμένη η Γελένα Λεοτσάνκαν με τους 16 πόντους σε 2 παιχνίδια και τα 8,5 rebound. Είναι και πανύψηλη, 96 ύψος. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και στον τομέα του rebound, αλλά γενικότερα με την ποιότητα που έχει στο low post και όχι μόνο. Και φυσικά και η Αμερικανίδα, η Colby Morgan, η combo guard του Παναθηναϊκού με τους 15 πόντους και το τρομερό ποσοστό πίσω από τα 6,75, 53,3% είναι το ποσοστό της Αμερικανίδας. Όλα έτοιμα λοιπόν για το τζάμπολ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκινάει με τη Λολίτα Λίμουρα, Φέι Κοτούλα, Τσάστη Τιρίτ, Κόλμπι Μόργαν και Γελένα Λεουτσένκα. Αυτή είναι η πεντάδα για την Έλενα Καμπογιάννη. Να δούμε και ο coach του Βίτσας ποιες παίχτρες είχε επιλέξει. Έτοιμες λοιπόν και οι γηπεδούχες. Η αρχηγός η Ντίνα Σαριανίου θα πατήσει πρώτη παρκέ. Η Ράντι Μπράουν, η Μαρτέ Γκρέις, η Βανέσα Πανούση και η Σταυριανή Βιντσιλέου είναι η πεντάδα για τον coach του Βίτσα. Και κάποιες τελευταίες αναμνηστικές φωτογραφίες για την πεντάδα του ΠΑΣ. Βλέπουμε και τη μασκότ να πατάει παρκέ. Όμορφες φωτογραφίες των νεοκλειστών, όμορφες εικόνες. Τζάμπο λοιπόν στο παιχνίδι. Λεουτσάνκα από τον Παναθηναϊκό, Γκρέις για τον ΠΑΣ. Θα πηδήξουν για τον τζάμπο. Η Λευκορωσίδα αθλήτρια του Παναθηναϊκού είναι αυτή η οποία το κερδίζει με την ψωμετρική της διαφορά, 96 θυμίζω ύψος έχει. Η πρώτη επίθεση για τις πράσινες. Η Κοτούλα θα αφήσει την μπάλα για την Λουτσένκα στο χαμηλό post. Βλέπει το κόψιμο της Μόργαν, αλλά καλή άμυνα από την Ράντι Μπράουν που παρεμβαίνει και δεν αφήνει την Αμερικανίδα του Παναθηναϊκού να εκτελέσει κάτω το καλάθι. 9 δευτερόλεπτα για τις πράσινες. Η Λίμουρα θα επαναφέρει για τη Φέι Κοτούλα και εκείνη για την Ριντ. Για τρεις η Μόργαν ελεύθερη από 45 ευστοχή. Το πρώτο καλά του αγώνα είναι από την Κόλμπι Μόργαν. Επιβεβαιώνει και το ποσοστό της, για το οποίο σας μίλησα στην αρχή του αγώνα, με το 53,3% που σουτάρει από τα 6,75. Πάνω στο pick and roll με την Grace. Με πρόσωπο η Grace θα εκτελέσει, θα ευστοχήσει με μια μικρή περιπέτεια από μέση απόσταση. 3-2 μειώνει ο Πας. Βλέπουμε τη Σαριανή Βιντσιλέου να πηγαίνει στο μαρκάρισμα της Λίμουρα. Η Σαριανίδου πάνω στη Ριντ. Λεουτσάνκα αφήνει την μπάλα με τα αριστερά στο χ. Ριμπάουντ από την Δίνα Σαριανίδου. Και η μπάλα στα χέρια του εγκεφάλου του Πάστης Βανέσα Πανούση. Την οποία μαρκάρει Κοτούλα. Βιντσιλέου για την Μπράουν. Κερδίζει φάουλ η Ράντι Μπράουν. Το οποίο χρεώνεται η Μόργαν, το πρώτο προσωπικό, πρώτο ομαδικό και του Παναθηναϊκού. Στην επαναφορά η Ράντι Μπράουν.
Πανούς με το screen της Grace, εκτελεί από την κορυφή για τρεις αστοχή, rebound από τη Λεουτσάνκα, αφήνει για τη Λολίτα Λίμουρα. Μιτσιλέου συνεχίζει το μαρκάρισμά της, είναι από ό,τι φαίνεται η επιλογή του coach Ζουβίτσα για να περιορίσει τη δράση της πολύπυρης Λίμουρα. Ρίτσι στο σούτ που της αρέσει αστοχή, καλή άμυνα της Αργιανίδου, rebound της Πανούση, κατεβάζει και την μπάλα. Το coach του Πας δείχνει το σύστημα. Μιτσιλέου με τη Ρίτ να είναι πάνω της. Η Μπράουν με τη Μόργαν, οι δύο Αμερικανίδες. Πανούση στην ελεύθερη, Grace για τρεις. Η Grace αστοχή. Και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. 3-2 το σκορ λοιπόν μπροστά οι πράσινες. 8 λεπτά για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Και η Λίμουρα με την μπάλα στα χέρια της. Θα οργανώσει μια ακόμα πράσινη επίθεση. Αφήνει για τη Ρίτ και εκείνη για τη Λεωτσάνκα. Έχει ανέβει η Λεωτσάνκα να δώσει το screen στη συμπαίκτριά της τη Λίμουρα. Εκτελεί για τρεις η Λολίτα Λίμουρα στο shoot. Θετικό rebound της Λεωτσάνκα. Ωραία πάσα στη Ρίτ και καλάθι από την Τσάση στη Ρίτ. Πολύ ωραίο διάβασμα της άμυνας του πάσα από την πολύπυρη Λευκορωσίδα. 5-2 ο Παναθηναϊκός. Μπράουν για την Grace που τη βλέπουμε να τραβιέται μακριά από το καλάθι. Της αρέσει να πέσει με πρόσωπο και να εκτελεί από μέση και μακρινή απόσταση. Εξάλλου υπάρχει ψωμετρική διαφορά όπως παρατηρείται με την Λεωτσάνκα, η οποία θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Καλή άμυνα της Grace, διαμαρτύρεται τη Λευκορωσίδα για φάουλ. Πανούς εκτελεί για τρεις, αστοχή, rebound αμυντικό της Λίμουρα, που τρέχει την ομάδα της. Ο Τούλα βρίσκει τη Ρίτ, καλή παρέμβαση του Σταυριανής Μιτσιλέου, μπάλα για Παναθηναϊκό. Σωστή επιστροφή της Σταυριανής Βιντζιλέου και η παρέμβασή της φυσικά. Ρίβ για τη Λίμουρα, το σκέφτηκε η Λολίτα Λίμουρα, τελικά δεν εκτέλεσε, αφήνει για την Κοτούλα και εκείνη για τη Μόργαν, για τρεις η Μόργαν στο δεύτερο σημερινό της τρίποντο. 2-2 η Κόλμπι Μόργαν, θέλει προσοχή. 8-2 ο Παναθηναϊκός. Με τη ζεστή Μόργαν να έχει τους 6 από τους 8 πράσινους πόντους. Φάουλ κερδίζει τώρα ο Πας. Φάουλ στο οποίο υπέπεσε η Μόργαν. Καλό είναι αυτό για τις γηπεδούχες καθώς είναι το δεύτερο προσωπικό της. Παραμένει βέβαια στο παρκέ, δεν την αποσύρει η προπονήτρια του Παναθηναϊκού, Έλληνα Καμπογιάννη. Μπράουν, η Grace είναι ελεύθερη, θα τη δει αλλά θα κάνει λάθος πάσα. Τελικά συγκράτησε η Grace, έδωσε την παίχτριά της και η Μόργαν και η Μπράουν, συγγνώμη, σε ένα εύκολο καλάθι μειώνει σε 8-4. Πρώτη πόντι για την Αμερικανίδα κομπογκάρ στο σημερινό παιχνίδι. Η Ρίντα απαντάει γρήγορα όμως μετά από assist της Μόργαν, 14. 5-55 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα συνέξι και επανούσε την μπάλα στην κατοχή της. Μιτσιλέου θα δώσει το screen στην Μπράουν. Θα της δώσει την πάσα η συμπαίχτριά της, θα στοχίσει στα Σταυριανή Μιτσιλέου. Λεωτσάνκα καθαρίζει ένα ακόμα rebound. Κοτούλα για την Μόργαν, Ρίτ στο χαμηλό post. Πάσα για τη Λεωτσάνκα με πρόσωπο αυτή από τα 5 μέτρα εκτελεί αστοχή. Αμυντικό rebound του Σταυριανής Μιτσιλέου. Έχει την ικανότητα να κατεβάσει και την μπάλα. Προσποιείται, δίνει την πάσα για την Grace. Μπροστά στην πανίψη Λεωτσάνκα η Grace δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο προς το καλάθι. Η Δίελα είναι η πρώτη διορθωτική κίνηση Έλληνας Καμπογιάννη στη θέση της Μόργαν. Θυμίζουμε ότι έχει και δύο φάουλ η Αμερικανίδα του Παναθηναϊκού. Επαναφορά με την Μπράουν για την Βιντσιλέου. Ελεύθερη, αλλά αστοχή στα Βιανή Βιντσιλέου στο τρίποντο. Μένει το 14 υπέρ των φιλοξενούμενων. Βιέλα για την Ρίτ που βρίσκεται στην κορυφή. Αφήνει για τη Λίμουρα. Σκριν της Λεωτσάνκα. Ωραία πάσα
στη weak side από την Reed. Λάθος της Βίελα, κλέβει την Ασαριανίδη, αρχηγός του Παζιάννα με προϋποθέσεις εκνηδιασμού. Δύσκολο αυτό που επιχείρησε ο αρχηγός του ΠΑΣ, ορίεται και ο προπονητής της ομάδας, ο Νίκος Δουφίτσας. Ήταν μια δύσκολη προσπάθεια από την αρχηγό. Ρίτ εκτελεί χωρίς να το σκεφτεί για τρεις και ευστοχή, 13-4. Time out γρήγορα από τον Νίκο Δουφίτσα. 4-33 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 13-4 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Μια μίνι διακοπή και επιστρέφουμε. Είμαστε λοιπόν μετά το πρώτο time out που είχαμε στη σημερινή αναμέτρηση, το οποίο κάλεσε ο Νίκος Δουφίτσας για να δώσει οδηγίες στις παίχτριές του. Ο ΠΑΣ είναι νοθρός αμυντικά, έχει δεχτεί 13 πόντους σε περίπου 5 αγωνιστικά λεπτά. Πρέπει να βελτιωθεί αμυντικά. Έχει βάλει 3 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 2 της Μόργαν και 1 της Ριντ. Οι δύο παίχτες που έχουν και όλους τους πόντους των Πρασίνων, 7 η Ριντ, 6 η Μόργαν. Για τον ΠΑΣ Γιάννα. Οι Αμερικανίδες έχουν από 2, δηλαδή η Brown και η Grace. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή για τον coach Δουφίτσα. Αντίθετα για τον Παναθηναϊκό βλέπουμε να έχει περάσει η Πολύ Πυρμούλη, αρχηγός των Πρασίνων. Στη θέση της Λεουτσάνκα. Σαριανίδη λοιπόν αφήνει για την Πανούση. Αχώριστο ζευγάρι με τη Φέη Κοτούλα από τα πρώτα λεπτά. Ράνι Μπράουν που θέλει να ψάξει τα Βιανίδη της Λέω, θα ανέβει για σκριν τελικά η αθλήτρια του ΠΑΣ, αστοχή η Μπράουν, rebound της Μούλη, λίμουρα για την Κοτούλα. Αλλαγή τώρα με την Μπράουν να πάει πάνω στη λίμουρα, αλλά βρήκε πάρα πολύ ωραία τη Ριντ, η οποία έκοψε στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΣ και έκανε το 15-4, διψήφιο προβάτισμα για τις πράσινες. Φάουλ της Δίελα στη Ράντι Μπράουν, τρίτο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΣ δεν έχει κάνει κάποιο φάουλ ακόμα στο παιχνίδι. Μπράουν επαναφέρει για την Βιντσιλέου και εκείνη για την Πανούση, βρίσκει τη Σαριανίδου, τη Λίμουρα τη μαρκάρει. Βιντσιλέου από μέση απόσταση εκτελεί αστοχή όμως, η Ρίτ κατεβάζει το rebound. Και η Λίμουρα με την Βιτσιλέου να τη μαρκάρει. Η Ρίτ δίνει το screen. Φίλα για τη Μούλη και εκείνη ωραία πάσα στη Ρίτ. Αλλά είναι 3 δευτερόλεπτα. Σωστό σφύριγμα από τους διαιτητές. 3 δευτερόλεπτα μέσα στο ζωγραφιστό από την τσάστη τη Ρίτ. Και η μπάλα ξανά για τις γηπεδούχες. 3-25 λοιπόν για το τέλος του δεκαλέπτου. 15-4 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΣ ψάχνει τις λύσεις επιθετικά. Ψάχνει να βρει πόντους. Μπράουν για την Πανούση, για τρεις η Βανέσα Πανούση από τις 45, αστοχή, δεν της κάνει το χατήρι μπάλα. Μισηλέου πήρε το επιθετικό rebound, αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Η μπάλα παρόλα αυτά παραμένει στην κατοχή των γηπεδούχων. Με 13 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Πρέπει να βρει σκόρο ΠΑΣ. Σαριανίδη ωραία προσποίηση, άστοχη προσπάθεια της όμως, η Ρίτ κατέβασε ένα ακόμα rebound, τεχνιδιασμό για τον Παναθηναϊκό. Κοτούλα φάουλ της Grace.
και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στην Ελληνίδα γκάρτ. Η Grace φώναξε και τις συμπαίχτριές της να συγκεντρωθούν περισσότερο στην άμυνα, να είναι καλύτερες οι επιστροφές. Κοτούλα άστοξε την πρώτη βολή. Με 2,2 πόντους μέσω όρο στο φετινό πρωτάθλημα η Ελληνίδα γκάρτ, 2 rebound και 1,2 assist. Έχει παίξει και στα 5 παιχνίδια της ομάδας της. Εύστοξη στη δεύτερη, 16-4 και αλλαγή για τον ΠΑΣ. Δίνα Σαργιανίδη περνάει στον πάγκο στη θέση της, επάνω ωραία ντάλα. Ζητάει την μπάλα, βλέπουμε η Μπράουν, αλλά έχουμε λάθος από την Πανούς. Καλή άμυνα της Κοτούλα και της Μούλη. Ζήταγε την μπάλα η Μπράουν στο low post, να αποστάρει τη Δίελα, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει εκεί. Την μπάλα μιας και είχαμε το λάθος από τις γηπεδούχες. Και πάλι κατοχή για τον Παναθηναϊκό, η Ρίντα αφήνει για τη Μούλη και εκείνη για τη Λίμουρα. Θα ψάξει τη Ρίτ στο post. Ρίτ πέσει τα πόδια του Grace. Πολύ γρήγορη τσάση στη Ρίτ, 18-4 ο Παναθηναϊκός. Με τη Ρίτ να γίνεται γρήγορα διψήφια, η πρώτη σκόρη του πρωταθλήματος, 11 πόντους. Μπράουν εκτελεί αστοχή, Βιντσιλέου με το πάθος του πήρε το επιθετικό rebound και πετυχαίνει καλάθι μετά από ώρα για τον Βαζιάννα, συγγνώμη. Μειώνει ο Πας λοιπόν σε 18-6 με τους πρώτους δύο πόντους της Βιντσιλέου. Ενώ έχει σηκωθεί και είχε λιώτη για τον Παναθηναϊκό, θα περάσει με την πρώτη ευκαιρία στο παρκέ. Λίμουρα για την Κοτούλα, εκτελεί για τρεις η Κοτούλα στο χ. Αμυντικό rebound της Ράντι Μπράουν. Ευκαιρία για τον Μπάς με μια καλή επίθεση να μειώσει, να ροκανίσει αυτό το πράσινο προβάδισμα. Μπράουν για την Grace, για τρεις χωρίς να το σκεφτεί. Grace ευστοχή. Είναι ένα από τα δυνατά της σημεία. Το μακρινό σουτ. Φτάνει τους 5 πόντους η Grace. Με το πρώτο σημερινό τρίποντο του Παζιάννα, 18-9 μείωσαν οι γηπεδούχες σε μονοψήφιο νούμερο τη διαφορά. Άστοχη η Ρίτ, ευκαιρία για τον Πας. Ντάλα έκανε το λάθος όμως, ήταν απρόσεχτη, προσπάθησε να βρει την Grace στο low post, αλλά δεν μπόρεσε. Χάθηκε μια καλή ευκαιρία για τον Πας να μειώσει. Ρίτ βλέπει το κόψιμο της Μούλη, φάουλ της Ντάλα, δικαίωμα για δύο βολές για τη Ρούλα Μούλη. Αλλαγές λοιπόν, και Έλληνα Πάφη θα περάσει στο παρκέ για τον ΠΑΣ. Έλληνα Πάφη στη θέση της πανωρέας Ντάλα. Και για τον Παναθηναϊκό η Λεωτσάνικα επιστρέφει στη θέση της Ριντ. Η Λίμουρα κάθεται στον πάγκο, περνάει χελιώτη και ασπασία Καλαμπάκου στη θέση της Φέης Κοτούλα. Ανοίγει από νωρίς το rotation η Έλενα Καπογιάννη. Μούλη εύστοξη στην πρώτη βολή. 5,6 πόντους έχει στο φετινό πρωτάθλημα η πολύπειρη αθλήτρια και 5 rebound φυσικά σε 5 συμμετοχές. Στόχησε στη δεύτερη βολή, κατοχή από τον Μπάς, 19-9 το σκορ, στο συν 10 ο Παναθηναϊκός, 1-14 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Και η Μαρία Κατσαμούρη θα περάσει για πρώτη φορά στο παρκέ, στη θέση της Grace. Grace τους 5 από τους 9 πόντους στην ίσο του Μπάς. Έχει σημειώσει. Πάνωση με τη χελιότη να τη μαρκάρει. Μιας και η Κοτούλα κάτσε στον πάγκο. Κατσαμούρη ζητάει την μπάλα από την Πανούση, τη βρίσκει. Σούτ από μέση απόσταση. Εύστοχη Μαρία Κατσαμούρη. Είναι μια από τις κινήσεις της αυτό το σουτ μέσα απόσταση Μαρίας Κατσαμούρη. Πρώτη δύο πόντους στο παιχνίδι, 19-11 μείωσε ο Πας.
40 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μπούλι τάπ από την Brown. Σφυρίζουν φάουλ οι διαιτητές. Αμφιλεγόμενο το συγκεκριμένο σφύριγμα. Λοιπόν και πάλι στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Μία στις δύο στην προηγούμενη επίσκεψή της. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει. Εύστοχη. Στην πρώτη βολή με περιπέτεια. Άστοχη στη δεύτερη, ήρθε σενάριο δηλαδή, πήρε το επιθετικό ριμπάντου Λουτσάνκα, έβαλε το καλάθι και έρθει και το φάουλ από τη Μαρία Κατσαμούρη, είναι πονοκέφαλος η Λουτσάνκα, είναι και έμπειρη και ποιοτική και πολύ ψηλή. Η αντιμετώπιση της είναι από τα κλειδιά του σημερινού αγώνα. Άστοχη στη βολή, πάθη καθαρή στο rebound, 22-11, 30 δευτερόλεπτα για το τέλος του δεκαλέπτου, για να δούμε αν θα κάνει μια γρήγορη επίθεση ο Πάς, για να έχει μια ακόμα. Έλα Πάς σταμάτησε την τρίπλα, έδωσε για τη Σαβριανή Βιντσιλέου. Ένα turnaround shoot αστόχησε. 12 δευτερόλεπτα λοιπόν, όλα για τον Παναθηναϊκό. Καλαμπάκο εκτελεί όμως, αστοχή, επίθεση και για τον Πάς τελικά. 5 δευτερόλεπτα. Ο Πανούση πρέπει να δράσει γρήγορα, πρέπει να εκτελέσει. Ευστόχησε η Βανέσα Πανούση, μπάζερ μπίτερ λοιπόν. 22-13, τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, μπροστά οι πράσινες με συν 9. Πάμε για μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Νέο βιταμινούχο νερό Super Fruits Water Ready for Action. Πολύ δυνατό σε γεύση. Για ενέργεια στο full, χωρίς ζάχαρη. Νέα Super Fruits Water. Άλλαξε τη μέρα σου. Αποτυχή το σαβέ. Βρείτε τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου και μην ξεχνάτε την υπηρεσία δωρεάν διανομής με ένα τηλεφώνημα στο πλησιέστερο κατάστημά μας. Η ποιότητα που μας αξίζει. Επιστροφή λοιπόν στο νέο κλειστό γυμναστήριο Ιωαννίνων, εδώ που διεξάγεται ένα μεγάλο παιχνίδι στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών. Πας Γιάννη εναντίον Παναθηναϊκού, 22-13 μπροστά οι πράσινες της Έλληνας Καπογιάννη. Έχουν επιβάλει το ρυθμό τους αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Πας προσπαθεί να βρει τις λύσεις στο επιθετικό κομμάτι, αλλά και αμυντικά πρέπει να δείξει καλύτερο πρόσωπο. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει πρωταγωνίστρια τη Ριμπ με 11 πόντους, έχει τους μισούς πόντους της ομάδας της, 11 από τους 22. Για τον Μπάς, πρώτη σκόρερ είναι η Γκρέις με 5 πόντους. Θυμίζουμε ότι το δεκάλεπτο τελείωσε με εκείνο τον μπάζερ μπίτερ δίποντο από την Βανέσα Πανούση, που έγραψε το 22-13. Πάμε να δούμε τις πεντάδες όμως για τις δύο ομάδες. Βανέσα Πανούση, Ράντι Μπράουν, Έλενα Πάφη, Μαρτέ Γκρέις και Μαρία Κατσαμούρη για τον Νίκο Δουβίτσα.
Από την άλλη για τον Παναθηναϊκό η Χελιώτη, η Βίελα, η Καλαμπάκου, η Μούλη και η Λεουτσάνκα. Άνουση αφήνει για την Grace και εκείνη για τη Randy Brown. Screen της Grace. Brown πήρε όλη τη διαδρομή αλλά έκανε άτσαλο τελείωμα. Χελιώτη για την Μούλη. Βλέπει τη Λεωτσάνια και εκείνη για τη Βίελα. Τάπα της Μπράουν. Πολύ καλή προσπάθεια από τη Ράντι Μπράουν. Σταμάτησε την Ιωάννα Βίελα. Ωραία πάσα για την Έλληνα Πάφη που είναι ξεμαρκάριστη αλλά αστοχή. Δεν ευστόχησε η Αρία Φλίτρια του πάση στο ελεύθερο τρίποντο. Παρ' όλα αυτά λαμβάνει ζεστό χειροκρότημα και από τον πάγκο. Χελιώτη τώρα στην οργάνωση του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Λεωτσάνκα για τη Μούλη. Εκείνη για την Καλαμπάκου. Λεωτσάνκα στο low post με την Κατσαμούρη να τη μαρκάρει. Βλέπω ωραία το κόψιμο της Διέλα. Αστοχή όμως η Ελληνίδα Γκάρτ. Η Γκρέις καθάρισε το rebound. Είναι σημείο αναφοράς για τον Παναθηναϊκό η Λεωτσάνκα. Έχει την ικανότητα και να πασάρει, όχι μόνο να τελειώνει τις φάσεις όπως μπορείτε να παρατηρήσετε. Πάφη για την Πανούση, χωρίς να το σκεφτεί η Βανέσα Πανούση, αστοχή, επιθετικό rebound της Κατσαμούρη. Είναι τις οδηγίες ο Νίκος Δουβίτσας, ωραία σταυρωτή της Πανούση. Εκτελεί για δύο Μαρία Κατσαμούρη, αστοχή. Επιθετικό rebound της Grace, ανανεώνει την επίθεση του Πας. 10 δευτερόλεπτα, φάουλ της Καλαμπάκου στην Πάφη. Πρώτο μαδικό του Παναθηναϊκού, πρώτο προσωπικό και της Ασπασίας Καλαμπάκου. Και τριπλή αλλαγή για την Έλληνα Καμπογιάννη. Χελιώτη, Βίελα και Μούλη στον πάγκο. Μόργαν, Λίμουρα και Ριντ επιστρέφουν στο παρκέ. Μόργαν είναι πάνω στην Μπράουν. Double team, πάει και η Ριντ να βοηθήσει. Πανούση για την Grace, ελεύθερο τρίποντο η Grace. Ευστοχή η Grace. Φωνάζει η coach Καπογιάννη ότι είχε λήξει ο χρόνος. Η Grace πάντως σημείωσε το δεύτερο τρίποντο της, έφτασε τους 8 πόντους. Και ο Πας μείωσε 22-16. Λίμουρα για τη Λεωτσάνκα. Ελεύθερη Καλαμπάκου. Από 45 στόχησε, δεν μπορούσε να στοχίσει αυτό το σούτ. 25-16. Ένα ακόμα τρίποντο για τις πράσινες. Πανούση εκτελεί για 3 τώρα. Αστοχή όμως, η Ρίτ καθάρισε το rebound. 25-16, 7-31 για το τέλος του δεκαλέπτου. Ρίτ εκτελεί χωρίς να το σκεφτεί. Φωνάζει ο Κουτσουβίτσας για την άμυνα των παιχτριών του. 27-16 λοιπόν, μπροστά ο Παναθηναϊκός, το συν 11, 13 πόντους η Ρίτ. 7-31 για το τέλος του ημιχρόνου, πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή λοιπόν στο νέο κλειστό γυμναστήριο Ιωαννίνων. Πας Γιάννα Παναθηναϊκός 16-27. Μετά το time out που κάλεσε ο κουτς Δουβίτσας για να τα ψάλει θα λέγαμε στις παίχτριές του για την αμυντική αντιμετώπιση που έχουν πάνω στη Ρίτ κυρίως που έχει προκαλέσει πολλούς πονοκεφάλους με τους 13 πόντους της. Βλέπουμε την αρχηγό του Πας, την Δίνα Σαριανίδου, να έχει επιστρέψει στο παρκέ.
Οι άλλες τέσσερις είναι οι ίδιες, δηλαδή Πανούση, Πάφη, Μπράουν και Γκρέις. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι με τη Σαριανή να αφήνει για τη Βανέσα Πανούση. Γκρέις αφήνει για την Ράντι Μπράουν. Είναι κλειδί οι δύο Αμερικανίδες. Πρέπει να κυρίως η Μπράουν να ανεβάσει την απόδοσή της επιθετικά, γιατί η Γκρέις έχει ήδη 8 πόντους με 2 εύστοχα τρίποντα, θυμίζω. Έγινε το λάθος τώρα στη συνεργασία. Την μπάλα πάλι για τον Παναθηναϊκό, φάουλ. Φάουλ της Γκρέις, σπρώξιμο δίνουν οι διαιτητές στη Λεοτσάνκα. Το δεύτερο φάουλ της Γκρέις. Λίμουρα από την πλάγια γραμμή αφήνει για την Golden Morgan. Έγινε αλλαγή με την Γκρέις να βγαίνει πάνω της, η Μπράουν πάνω στη Λεοτσάνκα. Ελεύθερο τρίποδο για τη Morgan. Τιμωρεί για ακόμα μια φορά τη Γιαννιώτικη άμυνα. 3 στα 3 τρίποντα η Colby Morgan. 30-16 ο Παναθηναϊκός. Σαριανίδου αφήνει για τη Ράντι Μπραμ. Για 3 η Αμερικανίδα στο Χ. Διαστική επίθεση. Ανίθα του Παναθηναϊκού Μόργαν με την μπάλα στην κατοχή της. Η Λίμουρα θα πάει να αποστάρει. Το κάνει αυτό σε πολλά παιχνίδια όλη τα Λίμουρα. Έδωσε την ασίστ για τη Ριτ. 15 πόντους η Ριτ. Ένα στοχή η Ριτ πραγματικά. Σε αυτά τα σούτ μέσα απόσταση είναι εξαιρετική. 15 πόντους, 32-16. Double score. Screen της Grace. Μπραμ βρίσκει την Buffy. Θα εκτελέσει για 3 η Έλληνα Πάφη, airball, κακό σουτ. Και βρίσκεται και μόνη της η Μόργαν. Αστοχή όμως, ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Χειροκροτήματα από την προπονήτριά της, την Έλληνα Καπογιάννη. Εκτελεί για 3 running gun το παιχνίδι. Ευστοχή η Ράντι Μπράουν. 32-19 μείον ο Πάς. Η Βιντσιλέου είναι έτοιμη να επιστρέψει στο παρκέ. Είναι εξικώσει ο κόλτς Βουβίτσας. Ρίτ για τη Μόργαν, για 3. Η Μόργαν άστοχη στο πρώτο της άστοχο τρίποντο. Η Ριντ όμως με επιθετικό rebound καθάρισε μία ακόμα φάση. 34-19. 17 πόντους η Αμερικανίδα. Γκρέις ανεβαίνει για το screen. Πανούση για 3. Δεν της κάνει μπάλα το χατήρι. Πάφη αστοχή από κοντά. Μόργαν για τη Λίμουρα, πηγαίνει για τη Λεοτσάνκα, φάουλ της Αργιανίδη, το παραδέχεται. Είχε μεγάλη ψωμετρική διαφορά. Σωστά έπραξε το δεύτερο ομαδικό της φάουλ. Πρώτο προσωπικό για την Τίνα Αργιανίδου. Λίμουρα στην επαναφορά για τη Ριντ. Για την Καλαμπάκου, για 3 από την κορυφή, ασπασία Καλαμπάκου, αστοχή, κακό σουτ. Rebound για την Ράντι Μπράουν, εξετάσει τις επιλογές της. Αφήσει για τη Βανέσα Πανούση. Σταυριανή Βιντσιλέου έχει mismatch, δεν δίνει φάουλ οι διαιτητές. Καθαρά η Λίμουρα έβαλε τα χέρια στην μπάλα όπως έδωσαν οι διαιτητές. Μόργαν για 3 με την έξτρα πάσα από την Καλαμπάκου, 3 στα 5 πλέον η Μόργαν. Είναι καλό να αρχίζει να κρυώνει. Θα λέγαμε η Αμερικανίδα που ξεκίνησε με 3 στα 3. Το πήκα από την Βιντσιλέου. Μπράουν θα της περάσει την μπάλα. Βρίσκει πολύ ωραία ελεύθερη την Γκρέις. Εκτελεί για 3 Γκρέις αστοχή. Rebound από τη Λεοτσάνκα. Το έκτο σημερινό της. Η Λίμουρα τρομερή πάσα στην διαθμή στη Ριντ. Φάουλ της Αργιανίδου. Και δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές στην Αμερικανίδα του Παναθηναϊκού.
ενώ η Κοτούλα επιστρέφει στη θέση της Καλαμπάκου για τις πράσινες. Ρίντ λοιπόν εύστοξη στην πρώτη βολή, η Ρίντ η οποία σουτάρει με 86,4% από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, πολύ καλό ποσοστό. Έχει 20 πόντους, ευστόχησε και στη δεύτερη, έχει 7 rebound και 4 assist κατά μέσο όρο στο φετινό πρωτάθλημα. Πολύ ποιοτική παίχτρια, 36-19 το σκορ, 3 και 53 για το τέλος του πρώτου χρόνου. Σαριανίδου ζητάει την μπάλα στο post, έχει βάλει πλάτη τη λίμουρα, δεν μπορεί να τη περάσει πάνω στην μπάλα. Πρέπει να εκτελέσει η Βανέσα Πανούση. Θα περάσει τελικά την μπάλα για την Grace. Βήματα όμως από την Grace, σωστό σφύριγμα των διαιτητών. Μετακίνησε το σταθερό της πόδι. Έξω η Morgan, μέσα η Αγγελική Γιάκα. Για πρώτη φορά η νεαρή αθλήτρια του Παναθηναϊκού περνάει στο παρκέ. Έχει τώρα και την μπάλα στην κατοχή της η Reed. Αφήνει για τη λίμουρα και πάλι Reed. Μελτσάνκα reverse κίνηση, βήματα, πάρα πολύ καλή άμυνα της Grace. Την παγίδευσε, δεν είχε που να πάει, μαζί με τον double team φυσικά που έγινε στην πανύψηλη λευκορωσίδα. Πολύ καλή άμυνα του Pass. Τώρα βλέπουμε τη Γιάκα να πάει στο μαρκάρισμα της Πανούση. Η οποία έχει μείνει στους δύο πόντους μέχρι στιγμής στο σημερινό παιχνίδι. Μιτσιλέο λάθος πάσα, έκλειψε ο Reed. Γιάκα για την Νεουτσάνκα. Πάσα στη Reed, έξτρα πάσα στην Κοτούλα. Ελεύθερο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό, αστοχή η Κοτούλα. Ένα ακόμα rebound από την Νεουτσάνκα. Πολύ ωραία ριβέτσι, κίνηση καλά και φάουλ. Εδέδειξε την ποιότητά της η ψηλή του Παναθηναϊκού. Κάνοντας παράλληλα το 38-19, έχει το δικαίωμα για την πληρωματική βολή. Κατσαμούρη στη θέση της Grace. Νεουτσάνκα με το 61,1% ποσοστό στο δίποντο. Τα δύο πρώτα παιχνίδια με την πράσινη φανέλα, ευτόχησε στην πληρωματική βολή, συνήκωσε ο Παναθηναϊκός. Μέγει στη διαφορά, 39-19, 2-35 για το τέλος του πρώτου χρόνου. Πάπα της ζήτησε Βιτσιλέου, κακή επίθεση της Αγγένου Βιτσιλέου. Δεν υπάρχει μια συμμαχία ανάμεσα στις δύο παίχτριες. Τσάνκα βλέπουμε να προσπαθεί να ηρεμήσει τη συμπαίκτριά της στη Reed, που είχε κάποια νεύρα με την Σταυριανή Βιντσιλέου στην προηγούμενη φάση. Ενώ ετοιμάζεται να περάσει και η Σκουμπάκη για πρώτη φορά για τις φιλοξενούμενες στο παρκέ. Και τις παρατηρήσεις των διαιτητών οι δύο παίχτες, η Reed και η Σταυριανή Βιντσιλέου. Reed λοιπόν σε ένα νέο ζευγάρι ελευθερών βολών. Εύστοχη στην πρώτη, φτάνει τους 20 πόντους, το μέσο όρο της δηλαδή στο πρωτάθλημα, πολύ γρήγορα, 40-19. Εύστοχη και στη δεύτερη. Και η Χελιώτη θα περάσει θέση της Λίμουρα. Η Σκουμπάκη στη θέση της Reed.
Τσάκα επιφορτισμένη με το μαρκάρισμα τη Βανέσα Πανούση. Η Μπράουν ζητάει την μπάλα. Η Κοτούλα παίζει όμως την Νάη. Δεν αφήνει να πάρει την μπάλα η Αμερικανή το πας. Την κυνηγάει παντού. Η Πανούση τώρα με την μπάλα στην κατοχή τη. Σκρίνα από την Σταυριανή Βιντσιλέο. Για τρεις η Βανέσα Πανούση άστοχη. Η Μπάουν ζητάει Τσάνκα. Χελιώτη αφήνει για την Κοκούλα και εκείνη για τη Λεωτσάνκα. Βρίσκει τη Φιάκα και εκείνη το σκουμπάκι. Το λέω πως κακή προσπάθεια, καλή άμυνα της Αργιανίδου. Φάουλ της Κατσαμούρη στη Λεωτσάνκα. Βρίσκει διεκτός. Δεύτερο φάουλ της Μαρίας Κατσαμούρη. Έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά ο ΠΑΣ. Συνεπώς έχουμε 2 νέες βολές για τον Παναθηναϊκό. Τσάνκα, η οποία στα δύο πρώτα παιχνίδια της με την ομάδα του Παναθηναϊκού δεν έχει καλό ποσοστό βολές, 55,6. Ευστοχή όμως στη δεύτερη, 42-19, 1-42 με το τέλος του πρώτου χρόνου. Έχει επιβάλει το παιχνίδι του Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΣ ψάχνεται στο παρκέ. Μπράουν για την Κατσαμούρη, εκτελεί η Μαρία Κατσαμούρη αστοχή. Πάλεψε η Σαργιανίδα να τελικά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει την μπάλα στην κατοχή του. Σκιάκα στον εθνικιασμό, αριστερό λέει άπα στοχή. Η μπάλα όμως παραμένει στα πράσινα χέρια. Με τη Χελιώτη να επαναφέρει. Τσάνκα με την Κατσαμούρη, double team από τους Αργιανίδου. Βρήκε την Κοτούλα και εκείνη τη Χελιώτη. Άστοχη η Χελιώτη. Την μπάλα για τον Μπάς, παράζει για να κυρίσει η Τσάνκα. Έχουμε και μια ωραία στιγμή ο Τσάνκα και Σταυριανή Βενσιλέου, τα λένε για την προηγούμενη φάση. Επίθεση για τον Μπάς λοιπόν. Λέω με το σκουμπάκι να τη μαρκάρει. Σαργιανίδου, φάουλ του Χελιώτη. Τρίτο ομαδικό του Παναθηναϊκού, έχει ένα ακόμα να δώσει. Ενώ η Γκρέση επιστρέφει γρήγορα στο παρκέ. Στη θέση της Κατσαμούρη. Ο ΠΑΣ έχει μείνει χαμηλά επιθετικά. Έχει σημειώσει μόλις 6 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο. 13 τιμούς στην πρώτη περίοδο. Πανού στη ρόλη διαδρομή, στόπ όμως από τη Λεωτσάνκα. Δεν ήταν εύκολη προσπάθεια αυτή. Στιγμή που σε 96 Λεωτσάνκα. Του ζητάει και την μπάλα τώρα στο post. Με την Κρέζη να τη μαρκάρει, πάσα για την Φιάκα. Έστω Φιάκα, πρώτο καλάθι. Ανεγυρίζεται έξαλα στον πάγκο των φιλοξενούμενων. 44-19, μία επίθεση για τη λήξη του ημιχρόνου. 10 δευτερόλεπτα όλα για τον ΠΑΣ. Πανούση πάει πολύ ωραία. Γραμπτούν βήματα της Κρέης όμως. Time out ζητάει Ελένα Καπογιάννη, 2,9 για το τέλος. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή, 44-19 το σκορ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Επιστροφή λοιπόν στο νέο κλειστό γυμναστήριο Ιωαννίνων για αυτά τα 2,9 που απομένουν, δευτερόλεπτα. Θα δούμε τι έχει σχεδιάσει η προπονήτρια του Παναθηναϊκού. 44-19 το σκορ. Μια άνετη διαφορά 25 πόντων για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΣ πρέπει να βελτιώσει πολύ στην εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο για να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Γιάκα λοιπόν στην επαναφορά. Θα βρει τη Λίμουρα. Λίμουρα θα πετάξει την μπάλα. Αστοχή. Αυτό είναι λοιπόν το σκορ μετά τα πρώτα 20 αγωνιστικά λεπτά. 44-19. Με τη Ρίτ να κάνει τη ζημιά στη Γιαννιώτικη άμυνα με 21 πόντους. Και η πανύψηλη ο Τσάνκα φυσικά που έχει κατεβάσει και πολλά rebound. Από τον Μπάσο 8 έχει Γκρέις, 5 η Μπράουν. Από 2 η Πανούση, η Κατσαμούρη και η Σταυριανή Βιτσιλέου. Αυτά λοιπόν από εμάς για το πρώτο ημίχρονο. Μια διακοπή περίπου 10 λεπτών και επιστρέφουμε για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τα βήματα. Αρκεί να ακούς το χτύπο της καρδιάς σου. Δεν χρειάζονται κανόνες για να κάνεις τη σωστή κίνηση. Αρκεί η συνείδησή σου. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Κάνει ένα κύκλο. Όμως για να υπάρχει ζωή, πρέπει να την προστατεύουμε. Το Zagori Go Green είναι το πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο νερό σε φιάλες από ανακυκλωμένο πλαστικό, μειώνοντας τη χρήση νέου πλαστικού στις συσκευασίες του. Zagori. Το καλό το έχουμε μέσα μας. Νέο βιταμινούχο νερό Super Fruits Water Lemon Bliss. Πολύ δυνατό σε γεύση. Για απόλυτη ισορροπία χωρίς ζάχαρη. Νέα Super Fruits Water. Άλλαξε τη μέρα σου. Αποτυχεί το σαβέ. Βρείτε τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου και μην ξεχνάτε την υπηρεσία δωρεάν διανομής με ένα τηλεφώνημα στο πλησιέστερο κατάστημά μας. Η ποιότητα που μας αξίζει. Βιταμινούχο νερό, Super Fruits Water, Ready for Action. Πολύ δυνατό σε γεύση. Για ενέργεια στο full, χωρίς ζάχαρη. Νέα Super Fruits Water. Άλλαξε τη μέρα σου. Αποτυχεί το σαβέ. Η φιλοσοφία της ομάδας μας είναι τα παιδιά να έρχονται στην προπόνηση χαρούμενα και να φεύγουν ακόμη πιο χαρούμενα. Θέλουμε πάρα πολύ αυτό να το πετύχουμε και κυρίως στα τμήματα των υποδομών. Το βασικό μέλημα της ομάδας είναι τα παιδιά να ευχαριστούν τον μπάσκετ, να διαμορφώσουν χαρακτήρες που διέπονται από αρχές και ιδανικά όπως πειθαρχία και ομαδικότητα.
στόχος της ομάδος είναι να προσελκύει αθλήτριες από μικρές ηλικίες. Θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι να ανεβάσουμε τρεις αθλήτριες από τις ακαδημίες της ομάδος και να μπορέσουν να μας βοηθήσουν στο μεγάλο και δύσκολο έργο που έχουμε στην Α1 γυναικών. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τα βήματα. Αρκεί να ακούς το χτύπο της καρδιάς σου. Δεν χρειάζονται κανόνες για να κάνεις τη σωστή κίνηση. Αρκεί η συνείδησή σου. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Κάνει ένα κύκλο. Όμως για να υπάρχει ζωή, πρέπει να την προστατεύουμε. Το Zagori Go Green είναι το πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο νερό σε φιάλες από ανακυκλωμένο πλαστικό, μειώνοντας τη χρήση νέου πλαστικού στις συσκευασίες του. Zagori, το καλό το έχουμε μέσα μας. Νέο βιταμινούχο νερό Super Fruits Water Red Boost. Πολύ δυνατό σε γεύση. Για ενίσχυση του οργανισμού χωρίς ζάχαρη. Νέα Super Fruits Water. Άλλαξε τη μέρα σου. Αποτυχή το σαβέ. Βρείτε τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου και μην ξεχνάτε την υπηρεσία δωρεάν διανομής με ένα τηλεφώνημα στο πλησιέστερο κατάστημά μας. Η ποιότητα που μας αξίζει. Ο χορός είναι όπως η ζωή.
Δεν χρειάζεται να ξέρεις τα βήματα. Αρκεί να ακούς το χτύπο της καρδιάς σου. Δεν χρειάζονται κανόνες για να κάνεις τη σωστή κίνηση. Αρκεί η συνείδησή σου. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Κάνει ένα κύκλο. Όμως για να υπάρχει ζωή, πρέπει να την προστατεύουμε. Το Zagori Go Green είναι το πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο νερό σε φιάλες από ανακυκλωμένο πλαστικό, μειώνοντας τη χρήση νέου πλαστικού στις συσκευασίες του. Zagori. Το καλό το έχουμε μέσα μας. Νέο βιταμινούχο νερό Super Fruits Water Lemon Bliss. Πολύ δυνατό σε γεύση. Για απόλυτη ισορροπία, χωρίς ζάχαρη. Νέα Super Fruits Water. Άλλαξε τη μέρα σου. Αποτυχή το σαβέ. Βρείτε τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου και μην ξεχνάτε την υπηρεσία δωρεάν διανομής με ένα τηλεφώνημα στο πλησιέστερο κατάστημά μας. Η ποιότητα που μας αξίζει. Επιστροφή λοιπόν στο νέο κλειστό γυμναστήριο Ιωαννίνων. Περίπου 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου. Σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει εξελιχθεί όπως θα ήθελε ο ΠΑΣ. 44-19 το σκορ μετά τα πρώτα 20 αγωνιστικά λεπτά. Ο Παναθηναϊκός έχει επιβάλει το παιχνίδι του, έχει επιβάλει το ρυθμό του. Με μεγάλη πρωταγωνίστρια την Chastity Reed με το νούμερο 0. Η Reed η Αμερικανίδα με 21 πόντους από τους 44. Έχει κλέψει την παράσταση στο σημερινό αγώνα. Έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα στη Γιαννιώτικη άμυνα. Η Λεωτσάνκα την ακολουθεί με 6. Βέβαια και η Μόργαν έχει 9 πόντους με τα 3 γρήγορα τρίποντά της. Η Λεωτσάνκα όμως κάνει ζημιά με τα rebound περισσότερο, αλλά και με τις assist που δίνει. Έχει αυτή την ικανότητα, το είπαμε και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του πρώτου χρόνου. Για τον Μπαζιάννη, η Grace είναι η πρώτη σκόρερ με 8 πόντους με 2 εύστοχα τρίποντα. Στους 5 η Ράντι Μπράουν, 2 η Μαρία Καταμούρη, 2 η Βανέσα Πανούση, 2 η Σταυριανή Βιτσιλέου, που έχει όμως και 3 φάουλ. Θέλει λίγο προσοχή διαχείριση των φάουλ στη συνέχεια του παιχνιδιού από τη Σταυριανή Βιτσιλέου. Ένας πάσος ο οποίος πρέπει να αλλάξει την εικόνα του για να φανεί πιο ανταγωνιστικός κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης ότι ο Πάσος έχει αλλάξει πολύ στο ρόστερ του, καθώς έφυγαν 4 παίχτριες. Οι δύο ήταν ομολογουμένως οι καλύτερες, δηλαδή η Σαμάνθα Κούπερ και η Αγγελική Βιντσιλέου, που συνεχίζουν σε Γαλλία και Σουηδία όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης. Έφυγε και η Άγγελα Βεντρέλ, η Ισπανίδα, η οποία όμως γνώρισαν οι άνθρωποι του Πάση ότι ήταν μέχρι το Δεκέμβριο στην ομάδα. Έφυγε και η Νάταλι Μπάτλερ. Και έτσι ο Πάση προσπαθεί να ενσωματώσει όσο γρηγορότερα γίνεται τις δύο νεοφερμένες Αμερικανίδες, τις Μπράουν και Γκρέις δηλαδή. Θυμίζω ότι ο Πάση έχει ρεκόρ 4-0 πριν από την έναρξη του σημερινού παιχνιδιού. Στο 4-1 ο Παναθηναϊκός. Θα πηγαίνει περίφημα η ομάδα του Νίκου Δουβίτσα στο φετινό πρωτάθλημα. Ενώ οι παίχτες του Νίκου Δουβίτσα έχουν πάει στον πάγκο για να πάρουν τις οδηγίες από τον προπονητή τους. Οι πράσινες αντίθετα συνεχίζουν την προθέρμανσή τους. Ενώ του τρίτου δεκαλέπτου. Σαν 44-19 λοιπόν το σκορ του πρώτου μου χρόνου. Μένει να δούμε την αντίδραση του ΠΑΣ.
να προσπαθήσει να ροκανίσει αυτό το προβάδισμα 25 πόντων που έχει ο Παναθηναϊκός. Λίγο πριν την έναρξη λοιπόν τη τρίτη περίοδου. Να δούμε και τα άλλα αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός που αγωνιζόταν στις 12 η ώρα το μεσημέρι στη Λευκάδα κέρδισε με το εμφατικό 110-43 τη νίκη Λευκάδας. Εύκολη νίκη για την ομάδα του κόουτς Παντελάκη. Ελευθερία Μοσχάτου και ΕΦΑΟ Ζωγράφου διασταύρωσαν τα ξύφη τους στο Μοσχάτο με τον ΕΦΑΟ Ζωγράφου να κατακτά την τρίτη συνεχόμενη νίκη, 66-48 το σύνολο της Στέλλας Καλτσίδου. Το Μοσχάτο έχει αποδυναμωθεί εμφανώς, δεν είναι όσο δυνατόν ήταν στην αρχή του πρωταθλήματος. Γι' αυτό φαίνεται αγωνιστική με την αγωνιστική. Ενώ εκτός από το παιχνίδι του ΠΑΣ με τον Παναθηναϊκό υπάρχει και αυτό ανάμεσα στις περίοδες Καλυθέας και τον ΠΑΟ, το οποίο ξεκινάει στις 3 η ώρα στο γήπεδο των Εσπερίδων. Ένας Παθιάνων ο οποίος την ερχόμενη Τετάρτη, μιας και αγωνιστικές είναι συνεχόμενες, με τις αθλήτρες του Νίκου Δουβίτσα να επιστρέμουν στο παρκέ για να κάνουν κάποια σουτ προθέρμανσης. Όπως λέγαμε λοιπόν, ο ΠΑΣ την ερχόμενη Τετάρτη θα ταξιδέψει στην Κρήτη για να αντιμετωπίσει τον Νόα Χανίων πριν το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΕΦΑΟ Ζωγράφου την ερχόμενη Κυριακή. Είναι ένας μίνι μαραθώνιος αυτός με τις αγωνιστικές που προηγουμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος. Πάμε όμως σε μία μίνι διακοπή πριν την έρεξη του τρίτου δεκαλέπτου, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Νέο βιταμινούχο νερό Super Fruits Water Ready for Action. Πολύ δυνατό σε γεύση. Για ενέργεια στο full, χωρίς ζάχαρη. Νέα Super Fruits Water. Άλλαξε τη μέρα σου. Αποτυχή το σαβέ. Βρείτε τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου και μην ξεχνάτε την υπηρεσία δωρεάν διανομής με ένα τηλεφώνημα στο πλησιέστερο κατάστημά μας. Η ποιότητα που μας αξίζει.
Βιταμινούχο νερό, Super Fruits Water, Ready for Action. Πολύ δυνατό σε γεύση. Για ενέργεια στο full, χωρίς ζάχαρη. Νέα Super Fruits Water. Άλλαξε τη μέρα σου. Αποτυχή το ΣΑΒΕ. Βρείτε τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου και μην ξεχνάτε την υπηρεσία δωρεάν διανομής με ένα τηλεφώνημα στο πλησιέστερο κατάστημά μας. Η ποιότητα που μας αξίζει. Βιταμινούχο νερό, Super Fruits Water, Ready for Action. Πολύ δυνατό σε γεύση. Για ενέργεια στο full, χωρίς ζάχαρη. Νέα Super Fruits Water. Άλλαξε τη μέρα σου. Αποτυχή το ΣΑΒΕ. Βρείτε τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου και μην ξεχνάτε την υπηρεσία δωρεάν διανομής με ένα τηλεφώνημα στο πλησιέστερο κατάστημά μας. Η ποιότητα που μας αξίζει. Βιταμινούχο νερό, Super Fruits Water, Ready for Action. Πολύ δυνατό σε γεύση. Για ενέργεια στο full, χωρίς ζάχαρη. Νέα Super Fruits Water. Άλλαξε τη μέρα. Εδώ λοιπόν και πάλι στο νέο κλειστό γυμναστήριο Ιωαννίνων. Λίγο πριν την έναρξη της τρίτης περίοδου. 44-19 θυμίζω το σκόρ ο Παναθηναϊκός, το +25. Μια μετάδοση η οποία είναι ευγενική προσφορά των οπτικών Παδιός και των Hondo Center. Τελευταίες οδηγίες από Νίκο Δουβίτσα και Έλληνα Καπογιάννη προς τις παίχτριες. Για να δούμε ο Πάς τι θα παρουσιάσει το τρίτο δεκάλεπτο, πόσο βελτιωμένη εικόνα θα δείξει. Για να αρχίσει να ροκανίζει τη διαφορά που έχει χτίσει ο Παναθηναϊκός. Να θυμίσουμε και λίγο τις πρωταγωνίστριες του πρώτου μηχρόνου. Από πλευράς Pass, η Grace έχει 8 πόντους και 5 rebound. Με την Brown να έχει 5 και 4 rebound. Οι δύο Αμερικανίδες είναι αυτές που έχουν ξεχωρίσει περισσότερο για τις γηπεδούχες. Από τον Παναθηναϊκό φυσικά η Reed, αναμφίβολα το πρόσωπο της αναμέτρησης. 21 πόντους με 7 στα 9 δίποντα. 1-1 τρίποντο και 4-4 βολές μαζί με 7 rebound και 2 assist. Τα κάνει όλα η Τσάστη Τιρίτ και συμφέρει, θα λέγαμε. Στους 9 η Colby Morgan με 3 στα 6 μάλλον τρίποντα. Είχε ξεκινήσει με 3 στα 3 αλλά στο όχι σε 3 συνεχόμενα. Και η Γελένα Λεοτσάνκα, η οποία κάνει θράψη στον τομέα το rebound, έχει 11 στο πρώτο ημίχρονο, 6 πόντους.
κάνει τη διαφορά στο low post για τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό αποκτήθηκε εξάλλου από τις πράσινες. Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη της τρίτης περίοδου, 44-19, με τον Παναθηναϊκό να έχει την μπάλα στην κατοχή του και την Κοτούλα να επαναφέρει για τη Λολίτα Λίμουρα. Πανούση Μπράουν, Σαριγιανίδου Γκρέις, Κέβιν Τσιλέου, η πεντάδα του Παζιάννα, Κοτούλα Μόργαν, Λίμουρα, Ριτ και Λεουτσάνκα, αυτή του Παναθηναϊκού. Παρεμβαίνει πολύ ωραία η Μπράουν και κόβει την μπάσα της Ριτ. Στο ζωγραφιστό, κατοχή για τον Πας. Η Κοτούλα όπως ξεκίνησε το μάτς και όπως είδαμε στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου μήχρου, μαρκάρει την Πανούση. Σκριν της Γκρέις, αλλαγή η Ριτ βγαίνει πάνω στην Μπράουν, λάθος στην Μπράουν. Απρόσεχτη στην πάσα της. Δύσκολη πάσα προς τη Ριτ, τελικά συγκράτησε την κατοχή. Σαριανίδου με Πας, σωστά κλέπει την μπάλα. Εφηδιασμός για τον Πας. Η Βέρση κίνησε Σαριανίδου, πολύ ωραίο καλάθι με το αριστερό χέρι. Όμορφη προσπάθεια από την αρχηγό του Πας. Πρώτο καλάθι στο τρίτο δεκάλεπτο, 44-21 το σκορ. Μόργαν για τη Λεωτσάνκα. Η Λίμουρα με την Βιντσιλέου να τη μαρκάρει, Κοτούλα στη Ριτ. Άστοχη Ριτ. Πήρε το rebound Πανούση. Οργανώσει φυσικά και την επίθεση. Βγαίνει Μπράουν από τα screen. Ανεβαίνει Γκρέις για να δώσει τώρα screen στην συμπατριώτησά της. Για τρεις, Γκρέις. Άστοχη. Πάλι Ψαριανίδη, παραλίγο να πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια της Λεωτσάνκα. Τελικά η κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Κοτούλα με την μπάλα στην κατοχή της, θα αφήσει για τη Ριτ. Λίμουρα με τη Σαριανίδη. Βήματα της Ριτ. Κατοχή και πάλι για τον Πας. 8-21 για το τέλος της περίοδου, 44-21 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Ένα καλάθι έχει σημειωθεί στο τρίτο δεκάλεπτο από τη Σαριανίδου. Μπράουν για την Πανούση, έδωσε το screen grace αλλά δεν συγκράτησε η Πανούση και ήταν μια καλή ευκαιρία για να εκτελέσει ένα ελεύθερο σουτ. Κατοχή και πάλι σε πράσινα χέρια. Με την Κοτούλα να κατεβάζει την μπάλα. Η Ρίντα ανεβαίνει στην κορυφή. Αφήνει για τη Λίμουρα. Η Λεωτσάνκα ζητάει την μπάλα στο post. Η Grace προσπαθεί να τη σπρώξει, να μην πάρει θέση. Πανίψη η Λευκορωσίδα. Θα πάρει τελικά κόντρα της Αργιανίδου. Βήματα. Διαμαρτύρονται οι πράσινες. Οι διαιτητές φυρίζουν τα βήματα όμως. Δεύτερη συνεχόμενη άμυνα που βγάζει ο Πας. Ανέσαι Πανούς ζήτησε από την Grace να ανέβει. Αφήνει για την Μπράουν, για τρεις η Ράντι Μπράουν. Άστοχη, δεν είναι σε καλή μέρα η Αμερικανίδα του Πας. Κοτούλα για την Μόργαν. Σούτ από μέση απόσταση από την Golden Morgan αστοχή. Grace κατεβάζει το rebound, το έκτο της σημερινό rebound, foul της Reed. Πρώτο ματικό του Παναθηναϊκού. Δεύτερο προσωπικό της Reed. Ράντι Μπράουν κατεβάζει την μπάλα, η Morgan θα την μαρκάρει, όπως γίνεται από την αρχή του παιχνιδιού. Γκρέις ανεβαίνει για το screen. Εκτελεί, Πανούση βρήκε λίγο χώρο, αστόχησε όμως. Πάλεψε η Γκρέις, τελικά η μπάλα στα χέρια της Λεωτσάνκα. Πάνω στα χέρια της Κοτούλα από παρέμβαση της Λεωτσάνκα. Η Ριτ ζητάει την μπάλα. Συνεργασία high-low από τις δύο παίχτες του Παναθηναϊκού. Λεωτσάνκα και την Ριτ. Η Μόργαν αστόχησε. Και η Μπράουν με την μπάλα στην κατοχή της, εκτελεί για δύο, με ταμπλό. Δεν ήταν καλό σουτ. Πολύ τα Λίμουρα μένει ελεύθερη, εκτελεί για τρεις από την κορυφή ευστοχή. Δεν μπορεί να στοχίσει η Λίμουρα σε ένα τέτοιο σουτ. Time out, καλή ο Κολτζουβίτσας.
47-21 το σκορ, 6-31 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή λοιπόν στο νέο κλειστό γυμναστήριο Ιωαννίνων. 47-21 το σκορ, 6-31 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Μετά το time out που κάλεσε ο coach του Παζιάννενα, ο Νίκος Δουβίτσας. Ένας πας ο οποίος, αν δει κανείς τα στατιστικά, παρατηρεί το άσχημο ποστό από τη γραμμή των 75, 13,6%, 3-22 μόλις σούτ για τον πας. 33,3% από το δίποντο, σε αντίθεση ο Παναθηναϊκός σουτάρει με 37,5% στο τρίποντο και 45,5% στο δίποντο, ενώ περνάει και Έγγελνα Χριστάκη για πρώτη φορά στο παρκέ στο σημερινό αγώνα. Ανούσε για τη Σαβριανή Βιντσιλέο, προσποιείται ότι θα σουτάρει, παίρνει το δεξί διάδρομο, κακό τελείωμα, η Ρίτ πήρε το rebound, ευνηδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Μόργαν για την Κοτούλα, έξτρα πάσα στη Λίμουρα. Δεύτερο συνεχόμενο εύστοχο τρίποντο της Λολίτας Λίμουρα. 50-21 ο Παναθηναϊκός. Αυτή ήταν η 14η ασίστ για τις πράσινες. Μόλις 5 ο Πας. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην δημιουργικότητα. Η Πανούση ευστοχή απαντάει με τον ίδιο τρόπο λοιπόν. Στο πρώτο της σημερινό σουτ εύστοχο από τα 75, μετά από ασίστ φυσικά της Αγγελίνας Χριστάκη. 50-24. Νεουτσάνκα με τη Βιντσιλέου. Δεν μπορούσε να κάνει και πολλά στα πρώτα με τη Βιντσιλέου από τη στιγμή που είχε πάρει θέση η Λευκορωσίδα αθλήτρια. Που έχει συμμετοχή και σε δύο Ολυμπιακούς αγώνες, στο Πεκίνο το 8 και το 16 το Ρίο, με την εθνική ομάδα της Λευκορωσίας. Η Grace για τρεις. Τρίτο εύστοχο τρίποντο για την Grace. 92-27. Γίνεται η πρώτη διψήφια του Πας με 11 πόντους, με το τρίτο της τρίποντο. Σαριανίδου ρίσκαρε να κλέψει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε. Πάτησε γραμμή η Μόργαν. Κατοχή για τον Πας. Καλή άμυνα από τις γηπεδούχες. Λάθος όμως από τις γηπεδούχες. Κοτούλα αφήνει για τη Μόργαν. Εύκολο καλά από τον Παναθηναϊκό, 54-27. Δίνει το σκρίνι στα Βριανή Βιντσιλέου. Η Βανέσα Πανούση με τις αλλαγές στην άμυνα του Παναθηναϊκού βρήκε τη Λεουτσάνκα μπροστά της. Εκτέλεσε για τρεις, αστόχησε. 31 ακόμα rebound. Το ένα το σημερινό της. Κοτούλα για τη Μόργαν, η Λεουτσάνκα σταθερά ζητάει την μπάλα, η Λίμουρα θα τη δώσει. Βρίσκει εκείνη τη Ριντ. Είναι φοβερή η Ριντ σήμερα. 56-27. Ενώ σηκώθηκε και η Χιλιώτη από την Έλληνα Καπογιάννη για να επιστρέψει στο παρκέ. Θα μπει για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Χριστάκη για την Grace. Grace κακό σουτ. Η Λίμουρα ηρεμεί. Είναι επίθεση της ομάδας, δείχνει το σύστημα. Η Βιτσιλέου είναι πάνω της, η Ριτ κόβει. Φάουλ της Αργιανίδου. Πρώτο μαδικό του ΠΑΣ. Τρίτο προσωπικό της Δίνας Αργιανίδου. Τελειώθηκε και Καλαμπάκου στο παρκέ. Λίμουρα και Μόργαν στον πάγκο.
λέω, πήγε πάνω στην κοτούλα αφού αποσύρθηκε η λίμουρα. Με τσάνκα για τη Ριντ. Προσποιεί τη Ριντ. Ένα ακόμα εύστοχο σουτ. Είδαμε και την αντίδραση του κότς του Βίτσα στον πάγκο. Πραγματικά άλυτος γρίφος το μαρκάρισμα της Ριντ. Πανούση για την Βιντσιλέο για 3 από την κορυφή. Σταυριανή Βιντσιλέο στο ΣΥ. Ανάσα 58-30 μειώνει ο ΠΑΣ. Το ΣΥΝ 28 βέβαια ο Παναθηναϊκός. Στη μέγιστη τιμή βέβαια ήταν το προηγούμενο ΣΥΝ 31. Πριν το τρίποδο της Σταυριανής Βιντσιλέου. Με Τσάνκα για 2 αστοχή. Grace πήρε το rebound. Άφησε για την Πανούση. Προϋποθέσεις εφηδιασμού. Πανούση μαχήτρια. Κέρσε το rebound μετά την άστοχη προσπάθεια. Σαριανίδο εκτελεί. Πολύ κακό σουτ. Μιτσιλέο κερδίζει το φάουλ από τη Θελιώτη. Με το πάθος της πήρε το επιθετικό rebound. Και το δικαίωμα για 2 βολές παράλληλα. Έξω Πανούση μέσα η Μπράουν. Μιτσιλέο αστοχή στην πρώτη βολή. Με 5,7 πόντους στο φετινό πρωτάθλημα η Σταυριανή Μιτσιλέο σε 3 συμμετοχές, 4 rebound. Αστοχή και στη δεύτερη η Γκρέις. Με πείσμα κέρδισε το rebound από την πιο ψηλή Λεωτσάνκα. Μπράουν εκτελεί από το ύψος των βολών αστοχή. Μάχες για το rebound. Την μπάλα για τον Παναθηναϊκό όπως είναι οι διαιτητές. Και η Κουτούλα κατεβάζει την μπάλα, αφήνει για τη Χελιώτη. Η Μιτσιλέου πάνω της. Ριντ δίνει σκρίν για να ελευθερωθεί η Κουτούλα. Έχει μια αλλαγή με τη Μιτσιλέου πάνω στην Κουτούλα. Καλαμπάκου για την Ριντ. Πάσα στη Λεωτσάνκα. Ωραίο double team της Μπράουν. Έκλεψε την μπάλα. Ράντι Μπράουν για την Γκρέις, για 3 η Γκρέις κατευθείαν. Άστοχη. Ριντ στο rebound. 58-30 λοιπόν μένει το σκόρ, 1-47 με το τέλος του δεκαλέπτου. Μαρία Κατσαμούρη σηκώνει ο Νίκος Δουβίτσας, θα περάσει με την πρώτη διακοπή στο παρκέ. Άστοχη Ριντ. Ένα ακόμα rebound από την Γκρέις. Που είναι η καλύτερη παίχτρια του ΠΑΣ στο σημερινό παιχνίδι. Κλέψουμε της Καλαμπάκου απρόσκητη πάσα της Κριστάκη προς την Μπράουν. Καλαμπάκου για τη Χελιώτη. Ολοκληρώνει το πράσινο σε εφηδιασμό, 60-30 στο συν 30 ο Παναθηναϊκός. Χελιώτη Βδέλα πάνω στη Χριστάκη. Επιμένει η νεαρή παίχτρια του ΠΑΣ, κάνει το λάθος όμως. Εφηδιασμός που δεν θα ολοκληρωθεί γιατί η Μπράουν έκλειψε την μπάλα πριν φτάσει στα χέρια της Καλαμπάκου. Μιτσιλέο εκτελεί για 2, αστοχή. Λίγο άναρχες οι επιθέσεις του ΠΑΣ στα τελευταία λεπτά. Δίλα και Μούλη περνάνε για τον Παναθηναϊκό. Η Γκρέις κάθεται για τον ΠΑΣ και πέρασε η Κατσαμούρη στο παρκέ. Λεωτσάνκα και Κουτούλα στον πάγκο για τις πράσινες. Ενώ μια και λέγαμε για την Grace ότι είναι ίσως η καλύτερη παίχτρια σήμερα του ΠΑΣ, να πούμε ότι έχει 11 πόντους και 9 rebound. Ενώ η Ρίντα από την άλλη πλευρά έχει ήδη double-double με 25 πόντους και 10 rebound. Μια μήνυ διακοπή για να καθαριστεί η μπάλα από τον Ιδρώτα που είχε. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι, 46 δευτερόλεπτα μένουν για την ολοκλήρωση της περίοδου. Ρίτ για τη Χελιώτη. Καλαμπάκου με τη Χριστάκη, έγινε η αλλαγή μετά το screen που έδωσε η Ρίτ. Αστόχησε η Καλαμπάκου σε ένα εύκολο αριστερό lay-up.
κατοχή για τον Πας. Με 14 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η επίθεση του Πας. Time out καλεί ο Νίκος Δουβίτσας. Στο 60-30 λοιπόν το σκορ. 26 δευτερόλεπτα για το τέλος του περίοδου. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σύντομα. Λοιπόν και πάλι στο νέο κλειστό γυμναστήριο Ιωαννίνων. Πας για ένα Παναθηναϊκός 30-60. 26 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Με τη Ράντι Μπράουν να είναι έτοιμη να επαναφέρει. Βρήκε τη Βιντσιλέου. Αστόχησε η Βιντσιλέου. Κερδίζει το φάουλ όμως. Ματάρα και με πάθος στα Βριανή Βιντσιλέου. Έτοιμη να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Έστω στην πρώτη βολή η Βιντσιλέου έχασε, θυμίζω, πριν δύο βολές. Έφτωχε και στη δεύτερη, 2-2 τώρα βολές από την Βιντσιλέου. 7 πόντους και 5 rebound η νεαρή forward του Πας. Μία επίθεση λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, χελιώτη για την Καλαμπάκου. Αλλαγή στην άμυνα με την Βιντσιλέου να βγαίνει στο μαρκάρισμα μάτς. Φάουλ της Κατσαμούρη στη Μούλη. Είχε να δώσει φάουλ ο Πας, έχει και να δώσει κι άλλα δύο. Τρομαδικό για τις γηπεδούχες. Χελιώτη θα επαναφέρει από την πλάγια γραμμή για την Ρίτ. Έχει να δώσει φάουλο Πας. Το ζητάει ο κόουτς Βίτσας, δεν κάνει φάουλο στα Βριανή Βιντσιλέου. Χειρότερο δυνατό σενάριο γιατί είναι δύο βολές για τη Χελιώτη. Δεν έκανε νωρίτερα φάουλ ο Πας, ενώ είχε να κάνει δύο. Αυτό φώναζε ο προπονητής του. Αυτό λέει και στην Αγγελίνα Χριστάκη και στην Αυριανή Βιντσιλέου που δεν έκαναν κάποιο φάουλ. Άστο τη Χελιώτη. Εύστοχη στη δεύτερη. Ένα δευτερόλεπτο μόλις για τον Πας. Θα πετάξει την μπάλα απλά. Δεν θα την πετάξει τελικά η αρχηγός. Το 61-32 λοιπόν στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Κυριαρχεί ο Παναθηναϊκός στο νέο κλειστό γυμναστήριο. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Νέο βιταμινούχο νερό Super Fruits Water Ready for Action. Πολύ δυνατό σε γεύση. Για ενέργεια στο full, χωρίς ζάχαρη. Νέα Super Fruits Water. Άλλαξε τη μέρα σου. Αποτυχή το ΣΑΒΕ. Βρείτε τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου και μην ξεχνάτε την υπηρεσία δωρεάν διανομής με ένα τηλεφώνημα στο πλησιέστερο κατάστημά μας.
ποιότητα που μας αξίζει. Βιταμινούχο νερό, Super Fruits Water, Ready for Action. Πολύ δυνατό σε γεύση. Για ενέργεια στο full, χωρίς ζάχαρη. Νέα Super Fruits Water. Άλλαξε τη μέρα σου. Αποτυχή το σαβέ. Βρείτε τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου. Και μην ξεχνάτε την υπηρεσία δωρεάν διανομής με... Εδώ λοιπόν και πάλι στο Νέο Χριστό Γυμναστήριο, τελευταία τέταρτη περίοδο. Το σημερινό παιχνίδι, του Παζιάννα με τον Παναθηναϊκό, 61-32 μπροστά η ομάδα της Έλληνας Καμπογιάννη. 10 αγωνιστικά λεπτά μένουν. Πας πρέπει να δείξει καλύτερη εικόνα. Ενώ βλέπουμε από πλευρά του Παναθηναϊκού να κάνουν προθέρμανση και οι δύο νεαρές. Η Σιάκα και η Ζαρή. Ανούση Μπράουν, Σαριανίδου, Κατσαμούρη και Γκρέι, πεντάδα του ΠΑΣ. Χελιώτη, Διέλα, Καλαμπάκου, Μούλη και Σκουμπάκη του Παναθηναϊκού. Για δύο Κατσαμούρη φτωχή. 4 πόδια για τη Μαρία Κατσαμούρη. Διέλα με την Μπράουν να τη μαρκάρει, αφήνει για τη Μούλη. Καλαμπάκου για τρεις από την κορυφή, μόλις βγήκε από τα σκρίνα, στόχησε. Αμυντικό ριμπάουντ της Κατσαμούρη. Και μπάλα στα χέρια της Βανέσα Πανούση. Ράντι Μπράουν για τη Σαριανίδου. Και πάλι Πανούση με την Κατσαμούρη να ανεβαίνει για το σκρίν. Πάλι της Χελιώτης στην Κατσαμούρη. Διάβασε ωραία εδώ την Παναθηναϊκό Πας, πέρασε την μπάλα στη Κατσαμούρη που είχε εξωμετρική διαφορά με τη Χελιώτη. Σωστό όμως και το φάουλ της έμπειρης Ελληνίδας του Παναθηναϊκού. Time out ζητάει ο Νίκος Δουβίτσας λοιπόν, 61-34 το σκορ, 9 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή λοιπόν στο Νέο Χριστό Γυμναστήριο. 61-34 ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ. Με τον Μπάς να έχει επίθεση 14 δευτερολέπτων και τη Ράντι Μπράουν έτοιμη να επαναφέρει. Έχει δείξει το σύστημα ο κόουτς του Μπάς. Πολύ ωραίο καλάθι. Μετά την επαναφορά της Μπράουν, άμεση εκτέλεση. Αλλιούπ ήταν ουσιαστικά από την Γκρέις. 61-36 μειώνει ο Μπάς. Με την κρίση να φτάνει τους 13 πόντους, η μοναδική διψήφια των γηπεδούχων.
Μπάκο εκτελεί για 3. Ευστοσή μπροστά στην Μαρία Κατσαμούρη που έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Είχε ψωμένο το χέρι, αλλά ευστόχησε η Καλαμπάκη. 64-36 λοιπόν το σκορ. Σαριανίδου για την Grace. Μπράουν σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Απέναντι σε δύο παίχτρες του Παναθηναϊκού. Σηκώνει το Χριστάκι ο προπονητής του Πασιάνινα. Μούλη βάζει την μπάλα στο παρκέ. Για να δούμε αν θα πάει όλη τη διαδρομή. Αυτό κάνει. Δύσκολη προσπάθεια. Καλή άμυνα της Grace. Βίελα όμως πήρε το επιθετικό rebound. Και έδωσε την μπάλα για την Χελιώτη. Νόλου πάσα για τη Μούλη και εκείνη για την Καλαμπάκου την έξτρα πάσα. Πολύ κακό σουτ της Ασπασίας Καλαμπάκου. Σαριανίδη για την Κατσαμούρη. Δεν τελειώνει τη φάση η Μαρία Κατσαμούρη όπως θα ήθελε. Μένει το 64-36. 7-35 για το τέλος του παιχνιδιού. Καλαμπάκου με τη Σαριανίδου. Βήματα. Το είδαν οι διοικητές, σωστό στήριγμα. Με μαρτύρει την Καλαμπάκου, αλλά έχει άδικο. Μπράουν στον πάγκο, Χριστάκη στο παρκέ. Για τις γηπεδούχες. Χελιώτη πιέζει ασφυκτικά τη Χριστάκη. Κρέις δίνει το σκρίν στην Πανούση. Φλότερ της Πανούση εύστοχο. Ωραία προσπάθεια. 64-38. Μούλη για τη Χελιώτη. Το σκρίν της Κουμπάκη. Χελιώτη αστόχησε. Στο σούτ από μέσα απόσταση. Ευκαιρία για τον Μπάς να ρίξει τη διαφορά. Στάκι για την Grace. Σαριανίδου ζητάει την μπάλα. Δεν τη δίνει η Grace. Προτιμάει την Πανούση. Πανούση για 3 από την κορυφή. Φάουλ της Καλαμπάκου πάνω στην Grace φυρίζουν οι διαιτητές. Πρόξιμο. Και η Χριστάκη στην επαναφορά από την πλάγια γραμμή για την Βανέσα Πανούση. Καλαμπάκο έχει πάει στο μαρκάρισμά της. Αλλαγή με τη Μούλη να βγαίνει πάνω της. Αλλά κινδυνευμένη πάσα στην Grace από την Πανούση. Έγινε το λάθος. Τι έλα για την Μούλη. Καλαμπάκο βγήκε από τα screen. Εκτέλεσε και στόχισε. Ένα ακόμα έστωχο μακρινό σούτ από την Καλαμπάκου. Ενώ και η Βιτζιλέου θα επιστρέψει με την πρώτη ευκαιρία. Όπως και η Ζιάκα από πλευράς Παναθηναϊκού. Κατσαμούρη για 3. Κακό σούτ της Αργιανίδου. Πρέπει να εκτελέσει, δεν είχε βρει Στεφάνη μπάλα, οπότε δεν ανανεώθηκε ο χρόνος. Και έτσι ο Πας δεν πήρε κάτι από αυτή την επίθεση. Η Μούλη βγαίνει για να περάσει για Γιάκα στη θέση της. Και η Σαραγιανίδου εκτός για να πάρει τη θέση της η Σταυριανή Βιντσιλέο. Έξω. 67-38 λοιπόν το σκορ, σταθερά οι πράσινες με μια μεγάλη διαφορά. Την έχω χτίσει από το δεύτερο δεκάλεπτο ουσιαστικά αυτή τη διαφορά και τη διατήρησαν. Σκουμπάκι για τη Δίελα, για 3 η Δίελα άστοχη. Βάλε στα χέρια της Δίελα τελικά κατέληξε μετά από τις μάχες στο ζωγραφιστό. Σε λιώτη όλο το διάδρομο, αστρόλι up άστοχη, Grace rebound. Χριστάκη με την ασφυκτική πίεση της Χελιώτη. Με την εμπειρία της προσπαθεί να οδηγήσει την νεαρή παίχτρια του πάσα λάθος. Πανούση για την Κατσαμούρη. Ωραίο δεξί χούκα, αλλά άστοχο. Μιτσιλέου παίρνει το έκτο της rebound και το φάουλ.
τρίτο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμα έχει να δώσει πριν ο ΠΑΣ οδηγηθεί στις βολές. Με τη Χελιώτη να έχει πάει τώρα στο Μαρκανσμάτς και όχι Καλαμπάκου. Δίνει για την Κατσαμούρη και εκείνη για την Γκρέις. Η Δίελα όμως διάβασε την πρόθεση της Κατσαμούρη και έκλειψε την μπάλα. Θα πάρει και το τρίποντο η Δίελα, θα στοχίσει όμως. Επιθετικό rebound της Γιάτα. Για δύο η Δίελα στοχή. 39-38, συν 31 ο Παναθηναϊκός. Πανούς για τρεις, με ταμπλό αστόχησε. Σιάκα κέρδισε τη μάχη από την Κατσαμούρη, πήρε το rebound. Καλαμπάκου για τη Χελιώτη, κάνει φαουλ Βενσιλαίου. Μετά από δουλειά του προπονητή της μάλιστα. Ήταν και το πέμπτο, αποβλήθηκε η Σταυριανή Βινσιλέο. Στον πάγκο και η Κατσαμούρη. Πάθη και Σαριγιανίδη στο παρκέ. Ενώ στο παρκέ θα περάσει και η νεαρή Ζαρή για τον Παναθηναϊκό, στη θέση της Καλαμπάκου. Ωραία άμυνα της Χριστάκη έκλεψε την επαναφορά της Χελιώτη. Εφηδιασμός του Πάσα, εύστοχη Πανούση. 69-40. Μετά το καλάθι της Βανέσα Πανούση στον εφηδιασμό, μετά από την εξαιρετική άμυνα της Αγγελίνας Χριστάκη. Φάουλο επιθετικό διαμιζητές. Κατοχή και πάλι για τον ΠΑΣ. Φάουλο το οποίο χρεώθηκε η Σκουμπάκη. Το δεύτερο προσωπικό της. Τέταρτο του Παναθηναϊκού. Κρίση για τη Σαριανίδου. Φάουλ κερδίζει την Σαριανίδου. Και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Στοχή στην πρώτη, αρχηγός του ΠΑΣ. Αρχηγός του ΠΑΣ, η οποία έχει 5,8 πόντους μέσο όρο. Με πολύ καλά ποσοστά, μάλιστα. Στις 4 συμμετοχές, 80% τρίποντο είχε πριν από αυτό το παιχνίδι, 60% δίποντο και 83,3% στις βολές. Εύστοχη και στις δύο βολές, μάλιστα. Κάνει το 69-43. 69-42, συγγνώμη. Για να συμπληρώσουμε για την Τίνα Σαριανίδου μαζί με τους 5,8 πόντους έχει και 4,3 rebound. Χελιώτη λάθος, κλέβει η Πάφη. Πανούς για την Κρέις. Με πρόσωπο θα παίξει τη Σκουμπάκη, θα ευστοχίσει. Εύκολο καλάθι για την ποιότητα της Κρέις. 69-44. Νέο κλέψιμο του ΠΑΣ και θα οδηγηθεί και στη γραμμή της φιλανθρωπίας αφού ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Πανούση λοιπόν δικαίωμα για δύο βολές. Από τις πολύ εύστοχες παίχτερες του ΠΑΣ, 81,8% το ποσοστό της. Να πούμε για τη Βανέσα Πανούση ότι είναι η τρίτη σε assist στην Α1 με 5,3 κατά μέσο όρο. Έχει και 13 πόντους και 3,8 rebound. Αυτά είναι τα στατιστικά της στις 4 πρώτες αγωνιστικές.
βήματα της Γιάκα. Τον είδαν οι θετητές. ...69-46 το σκορ, διαμαρτυρίες από την Έλληνα Καπογιάννη για το σφύριγμα. Ευκαιρία για τον Μπάς να μειώσει κι άλλο διαφορά. Σκρίνης Γκρέις, Πανούση. Κάνει ένα ακόμα floater αστοχείο όμως, η Γιάκα πήρε το rebound. 69-46, 1-47 για το τέλος. Και δύο ομάδες με τις νεαρές αθλήτριές στο παρκέ. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Χελιότητα τώρα να είναι στη γραμμή της φιλανθρωπίας για δύο βολές μετά το φάουλ που έκαναν οι γηπεδούχες και συγκεκριμένη Αγγέλινα Χριστάκη. Εύστοχη χελιότητα στην πρώτη, 70-46. Εύστοχη και στη δεύτερη. 71-46. 1-30 για το τέλος του σημερινού παιχνιδιού. Παρατηρήσει από τον coach του Πας προς τις παίχτριές του για το παραλίγο λάθος. Εφτά δευτερόλεπτα είναι ο φιλός στην επίθεση ο Πας. Πανούση για Τσαργιανίδου, εκτελεί για τρεις η αρχηγός. Airball. Ήθελε την έξτρα πάσα στην Έλληνα Πάφη ο coach του Πας. Ένα παιχνίδι λοιπόν στο οποίο ο Πας δεν μπόρεσε να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο. Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε από την αρχή. Ενώ η χελιότητα στοχή και η Πάφη παίρνει το αμυντικό rebound. Αφήνει για την Πανούση. Ένας Πας που θα γνωρίσει την πρώτη ήττα του στο φετινό πρωτάθλημα. 4-1 πλέον το ρεκόρ του. Ο Παναθηναϊκός αντίθετα θα πάει στο 5-1. Έχει ένα παιχνίδι περισσότερο από την ομάδα του Νίκου Βουβίτσα. Ενώ η Δίαλα αποστάρει. Ωραία κίνηση, αστόχησε όμως. Πήρε το επιθετικό ριμπάν του Σκουμπάκη που θα εκτελέσει και δύο βολές μετά το φάουλ της Γκρέις. Πας λοιπόν θα κοιτάξει το επόμενο παιχνίδι που είναι την ερχόμενη Τετάρτη στην Κρήτη κόντρα στα Χανιά. Ένα επίσης δυνατό παιχνίδι με μια καλή ομάδα. Ενώ Σκουμπάκη αστοχή στην πρώτη βολή. Χανιά λοιπόν Τετάρτη και την επόμενη Κυριακή εφαός ζωγράφου για τον Πας Γιάννηνα. Σε αυτό το μαραθώνιο που έχουν οι ομάδες μπροστά τους μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Τετάρτη Κυριακή τα παιχνίδια συνεχόμενα. Εύστοχη Σκουμπάκη στη δεύτερη, 72-46. Σαργιανίδου παίρνει το δεξιό διάδρομο στο χείο όμως, Δίαλα το rebound. Τελευταία επίθεση ουσιαστικά θα είναι αυτή στο παιχνίδι. Για τον Παναθηναϊκό είναι η πέμπτη σερή νίκη του αυτή. Θυμίζω ότι είχε χάσει την πρεμιέρα από τον ΠΑΟΚ, από τότε μετράει 5 σερή νίκες. Γιάκα πήρε το επιθετικό rebound. Η Δίαλα εκτελεί για 3 αστοχή. Rebound της Grace. Κάπως έτσι θα τελειώσει το παιχνίδι λοιπόν. Τελικό σκορ στο σημερινό παιχνίδι 72-46 υπέρ του Παναθηναϊκού. Πέμπτη νίκη όπως είπαμε και πριν για τον Παναθηναϊκό. Πρώτη ήταν για τον Παζιάννα. Στο 4-1 το ρεκόρ του ΠΑΣ. Στο 5-1 αυτό του Παναθηναϊκού. Αυτά λοιπόν από το σημερινό παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι το τελικό σκορ 72-46 κέρδισαν οι πράσινες. Επόμενο παιχνίδι λοιπόν για τον Μπάς την Τετάρτη κόντρα στον ΟΑΧ Χανίων. Επόμενο δικό μας ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή κόντρα στον ΕΦΑΟ Ζωγράφου που θα αγωνιστεί ο Μπάς. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα τα πούμε σε μια εβδομάδα από τώρα.
Νέο, βιταμινούχο νερό, Super Fruits Water, Ready for Action. Πολύ δυνατό σε γεύση. Για ενέργεια στο full, χωρίς ζάχαρη. Νέα Super Fruits Water. Άλλαξε τη μέρα σου. Αποτυχεί το ΣΑΒΕ. Βρείτε τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου και μην ξεχνάτε την υπηρεσία δωρεάν διανομής με ένα τηλεφώνημα στο πλησιέστερο κατάστημά μας. Η ποιότητα που μας αξίζει. Βιταμινούχο νερό, Super Fruits Water, Ready for Action. Πολύ δυνατό σε γεύση. Για ενέργεια στο full, χωρίς ζάχαρη. Νέα Super Fruits Water. Αλλά...